σας κυρίες και κύριοι, γεια σας άλλη μια φορά Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο Μια εκπομπή που σήμερα θα είναι μελωδική Δεν θα είναι όπως τις άλλες φορές που είχε οξίες και γωνίες και αμβλίες Μια εκπομπή που θα είναι σήμερα νοσταλγική Μια εκπομπή που σήμερα θα ήθελα όπως Όπω θα ταξιδέψει και εμένα να ταξιδέψει και εσά, γιατί είναι ένα οφειλόμενο αφιέρωμα, είναι ένα α, αφιέρωμα από τα μικράτα μου, που έρχεται από τα μικράτα μου, έτσι λέγαμε, από έναν άνθρωπο που τον είχα σαν δεύτερο πατέρα μου και που τον αγαπούσα τόσο πολύ γιατί με άφησε από τα 15 μου να τον φωνάζω με το μικρό του όνομα. Και αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για μια εποχή που Όπω λέει ο λαό μα εκείνη την εποχή δεν με ήξερε η μάνα, η μάνα μου ότι έκανα μια δουλειά καλλιτεχνική, στιχουργική κλπ. Μιλάω για έναν άνθρωπο που με σύστησε στον παραγωγό του σαν το δεύτερο γιο του. Αλλά έχω εδώ το γιο του, το πραγματικό, <laughs> να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης Ομανόπουλος είναι στον ήχο και απέναντι μου στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Οκόκοτας. Γεια σου Δημητράκη. Καλησπέρα σε όλου. Για μένα είσαι πάντα Δημητράκη. Καλησπέρα Γιώργο. Είμαι Δημητράκη, θα παραμείνω Δημητράκη, γιατί είναι πολύ οικείο. Είναι οικείο και ναι. είναι γλυκό. με φωνάζεις, Είναι έτσι, είναι γλυκό. Είναι... Δεν ε... είναι με την έννοια του μικρού, είναι του, ξέρεις, του υποκοριστικού, είναι με την έννοια του γλυκού παιδιού. Ε... Εγώ θα το έλεγα ότι είναι με την έννοια του ημέτερου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποιο που είναι δικό μα, τον φωνάζουμε με το υποκοριστικό, τον φωνάζουμε με το παρατσούκλι, τον φωνάζουμε. Πάντω, όπω και να έχει, επειδή υπάρχει αυτή η διάθεση, ε, ε, εγώ σε ευχαριστώ για αυτό, ειλικρινά. Και καλησπέρα σε όλο το κόσμο που μα ακούει. Ε, Όλε τι φίλε και όλου του φίλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το πολύ ωραίο πρόλογο που έκανε για τον πατέρα μου. Αν και οι συζητήσει αυτέ οι δικέ μα για τον πατέρα μου θεωρώ ότι είναι. Δεν τελειώνουν, Δεν τελειώνουν, ρε παιδί μου, δεν Έτσι, τελειώνουν. Δεν μπορεί να τελειώσουν. <Δια> γιατί είναι, είναι, είναι στιγμέ που για να τι ενώ είναι 5 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα η στιγμή για να την περιγράψει, θέλει μια ώρα, δύο ώρε. Γιατί είναι το χαμόγελο, είναι η ματιά, είναι η στάση σώματο, η κίνηση. Γιατί σ' αρέσει να <σκ ο> την περιγράφει και ξανά ναι, και ξανά, γιατί ναι. την ώρα που περιγράφουμε το ξαναζούμε. Φαντάζομαι και σε εσένα το ίδιο συμβαίνει όταν μιλά για το σταμάτη. Ναι. Καταρχά, να σου πω ότι είναι τόσε πολλέ φορέ που έχω συναντήσει ανθρώπου να μου πούνε ιστορίε για τον πατέρα μου, που ό,τι και να έχω να κάνω, παίρνω να τηλέφωνο, λέω θα αργήσω 5 λεπτά, θα αργήσω 10 λεπτά. Δεν υπάρχει να μην ακούσω την ιστορία. Δεν υπάρχει να μην ακούσω. Δηλαδή θέλω να ακούσω. Και είναι, είναι, είναι από του ανθρώπου εκείνου που δεν ζήσαν μια ζωή, σαν τέσσερι ζωέ. Αν βάλει δηλαδή πόσο γεμάτη ήταν η μέρα του και πόσο γεμάτη ήταν η καριέρα του και ήταν και ο Σταμάτη ξέρει πολύ καλά ότι την ήθελε τη ζωή. Ναι. Και ήθελε, δηλαδή τη ζούσε. Δεν είχε υπάρξει μέρα να μην την έχει ευχαριστηθεί να μην την έχει ζήσει τη ζωή. Το τώρα, το σήμερα. Δεν κοίταγε το χθε. Και το αύριο ποτέ, ε, σε τώρα, ποτέ. το αύριο επειδή ήταν αβέβαιο προτιμούσε το τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και το ζούσε. ναι Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Ο άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε λέγεται Σταμάτη Κόκοτα. Η καταγωγή τη οικογένειά σα είναι από το Αγρίνιο, έτσι. Η καταγωγή μα είναι από το Αγρίνιο, ναι. Και ο παππού έρχεται εδώ πέρα και αλλάζει το όνομα. Ο παππούς ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα, άλλαξε το όνομα σε Κόκοτας από το. από Κοκοτό. Ε, τώρα το πώ άλλαξε βέβαια δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να άλλαξε εκ παραδρομή, μπορεί να ήταν απόφαση. Ή ο ληξίαρχο εκεί. Ή ο ληξίαρχο ε, 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 να μια γραμμούλα ε, στο όμικρον. Ναι. Ε, οπότε το όνομά μα Κόκοτας. Ναι. Ε, οπότε εσύ ξεκινά και πα σχολείο το σαν Κόκοτας. Μας. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν υπήρχε κόκοτο, δεν υπήρχε. Φυ, φυσικά. Ε, Είχε τίποτα bullying, τίποτα αυτό, γιατί το όνομα βγάζει κάτι τέτοιο. Όχι, Αυτά δεν τα παιδιά, τέτοια. σε πειράξαν καθόλου. Εμεί είμαστε η γενιά που καταρχάς bullying υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Ε, υπάρχει ένα μέτρο σε όλα τα πράγματα. Ε, όταν κάποιον άνθρωπο τον πειράζουν παραπάνω από ό,τι πρέπει, ε, μαθαίνει και να αντιδράει. Άνθρωποι να, που δεν μπορούν βέβαια, εκεί πρέπει να επέμβει ο γονιός, ο διπλανός, ο πολιτός, το κολι... σχολείο κλπ. Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα μας. Ε, Εμεί όμω, ξέρουμε ότι είμαστε μια γενιά που είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει. Mm. Γιατί έχουμε κάνει ταξίδια ολόκληρα με μοτοσυκλέτε, χωρί κράνο. Ταξίδια ολόκληρα με ατέλειωτε ώρε. Με ένα φιατάκι με... 124, με ανοιχτά τα παράθυρα, σκάρε από πάνω, ε, έξι βαλίτσε. Είχαμε... Αρκοντήσω να μην ναι, υπάρχει. Ναι, ναι. Ναι. Δεν, δεν είχαμε, α πούμε, την πολυτέλεια τη ζώνη, γιατί δεν υπήρχε νομοθεσία. Ναι. Δεν είχαμε την πολυτέλεια του φιμέ φημε... Ε, Τζάμιου στο αυτοκίνητο και δεν υπήρχαν φίλοι με τζάμια. Πού το αρκοντήσιο είναι μια ξένη λέξη που ήρθε <laughs> κάποια στιγμή, δεν ξέραμε τι είναι και τελικά μάθαμε και τι κάνει. <laughs> ναι. ε, θέλω να πω ότι ε, εμεί μεγαλώσαμε επίση με γονεί να καπνίζουν και στο αυτοκίνητο, ναι. και στο αλλά σπίτι, και με στο, στο σπίτι. Και να καπνίζουν και οι παρέε. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι πολύ σωστά απαγορεύεται το κάπνισμα. Πολύ σωστά απαγορεύεται το bullying, πολύ σωστά απαγορεύονται πάρα πολλά πράγματα. Ε, έχουμε μάθει όμω. Και... και παίξαμε και πετροπόλεμο και φάγαμε και μια πέτρα στο κούκελο. Και, και, και παίξαμε και καθρόνια και παίξαμε ναι. και, ξύλα. Και... Δεν μου λε, ήρθε καμιά, καμιά φορά, σπίτι με έναν αναγμένο κουκελό. Ανοιγμένο κεφάλι. Κεφάλι, ναι, κεφάλι, ναι, πόδια, ναι, ναι, ναι χέρια, και, με κεφάλι, <laughs> και με ράματα στο κεφάλι. Σε είδε στα μάτια. Αφού με είδη μάνα μου, φαντάζεσαι τι έγινε. τι έγινε. Κοιτάξτε, η, 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 μάνα μα ήταν. Ε, Καταρχά, τρώγαμε πρώτα ξύλο. <laughs> και, και, στα, και, στα, μετά, και, μετά, ρωτούσε και, και, και είχε... πε μου τι έγινε. Αυτό πιστεύω ισχύει για όλα τα παιδάκια τη. Για όλε τι μάνε. Και για όλε τι μάνε. Ναι. ναι, ναι. Ο Σταμάτη πώ αντιδρούσε όταν έκανε μια σκανδαλιά ή το παιδί του. Γινόταν κάτι, ρε παιδί μου, που ήταν έξω. Ε, πάντα ε, μου έλεγε: και... Δεν σου πάξω εγώ που το κάνει αυτό. Δεν σου είπα πάμε γίνει αυτό. Μέχρι εκείνο. Κοίτα, ο, ο πατέρα μου ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μίλαγε και μίλαγε και πάρα πολύ. Δηλαδή με την έννοια, σου λέγε κάτσε κάτω να μου πει να σου πω. Ε, δεν ήταν ο άνθρωπο που ε, θα σηκώνει το χέρι και θα τρωγεί τη σφαλιάρα μου. Η μάνα μα δεν υπήρχε περίπτωση. <laughs> είχαμε φάει τόσο ξύλο και να είναι καλά εκεί που είναι η ψυχή τη <laughs> και την ευχαριστούμε και για αυτό. Ειλικρινά το λέω. Αλλά ο πατέρα μου ήταν από του ανθρώπου ο οποίο πάντα σε συζητάγε. Σε κάτω και σου λιγάκου να τη, έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Θέλω να σου πω ότι του άρεσε, του άρεσαν οι συζητήσει. Θυμάμαι, ώρε ατέλειωτε έτσι και ξεκίναγε να συζητήσει μετά το μαγαζί. Λέγαμε, τώρα δεν φεύγουμε πριν τι 12 από εδώ. Του άρεσε να συζητάει, του άρεσε να ακούει, ναι, ναι. του άρεσε να απλώνει επιχειρήματα, του άρεσε. Έτσι. Τώρα το... σε να μιλάει, τώρα σε ναι. να συζητάει, τώρα σε να ακούει απόψει, τώρα σε να λέει τι δικέ του απόψει. Και να μαθαίνει πράγματα που δεν ήξερε. Επίσης... Όταν του, όταν είχε πει κάτι. Δηλαδή, θυμάμαι, ακούστηκε κάτι σε 11 η ώρα στα καμαρίνια πίσω και 6 η ώρα το πρωί θυμήθηκε και έλα πες μου για αυτή τη λέξη, για αυτή τη χώρα, για αυτό το, το πρόσωπο κλπ. Ναι. Κάτι δηλαδή... που δεν γνώριζε και δεν αν, ναι, 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 να το... αν δεν το γνώριζε κάτι. Ήταν η τρομερά φιλομαθής. Ε, ήταν πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μονίμως ένα χαμόγελο ψυχής στο πρόσωπό του. Δεν ήταν ψεύτικος, ούτε ψεύτικο χαμόγελο. Mm. Δεν είχε καταρχάς αυτός ο άνθρωπος, δεν, δεν είχε τίποτα ψεύτικο πάνω του. Τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπο που τραγουδάει, που τον ακούμε τώρα και που τραγουδούσε, καταλαβαίνει ότι. Είναι αυτό που του, είναι όπως του βγαίνει, Αυτό ότι, που του, βγαίνει. του ότι, ότι αυτό που λέει δεν είναι ένα ηθοποιό με μέτριε επιδόσει. Είναι ένα τραγουδιστή που μίλαγε την αλήθεια εκείνη την ώρα. Ό,τι ήταν αυτό που διάβαζε ό,τι σου είχε φέρει να το, ό,τι είχε γράψει, θα το διάβαζε και η ερμηνεία του ήταν τέτοια που έλεγε αυτό είναι αλήθεια, επειδή είναι πραγματικότητα. Το έλεγε από την ψυχή του. Σέψινε. Το έλεγε από την ψυχή του, σε έπιθε, για μένα ναι, και ήταν εκπληκτικό ερμηνεία αυτής. <laughs> Και αυτή είναι και μονάδα, μόνο... Ήταν mm. πολύ χαρισματικό, έτσι. Καλά, μοναδικός. Δε, δε, αυτά δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε αδευτέρωτο, έτσι. Δε, δε, για μένα, προσωπική άποψη εκφράζω και το παίρνω πάνω μου. Ε, θα σε πάω όμω τα χρόνια που δεν είχε γεννηθεί εσύ, <laughs> στα πολύ μικρά τα, τα δικά μου. Έχω φωτογραφία που με κουνάει στην κούνια το 1964 στο Μόναχο. Γιατί υπήρχε ακριβώ έξω από το σπίτι μα ένα μαγαζί που λεγόταν του Κόκορα, το Κατά σύμπτωση. Ήταν, έκανε κοτόπουλα αυτό εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και λοιπόν, στο ελληνικό μαγαζί. Και, αραιά και που έφερνε τραγουδιστέ. Οι πιο πολλοί από αυτού, για να ήταν νέα παιδιά, ξέρει και αυτά, και δεν είχαν να πληρώσουν και ο ταμπερνιάρη αυτό δεν δαπανούσε κανένα χρήμα να του πάει σε έκανε, μέναν απέναντι στου Έλληνε που ήταν εκεί. Ε, ανάμεσα σε όλου που ήρθαν αυτό, έφερε και έναν τύπο από το Παρίσι, έναν, έναν γεγέ. Δηλαδή το, το σουλούπι του ανθρώπου που ήρθε σε σχέση με αυτούς που πήγαιναν σε αυτή την ταβέρνα να τραγουδήσουν, ταβέρνα, στι ατόριε, να τραγουδήσουν ήταν πολύ μοντέρνο για την εποχή. Είχε βέβαια πολύ κοντό μάλι τότε, είχε τη φαβορίτα, αλλά το ντύσιμο και όλο το, το, το σουλούπι ήταν πολύ διαφορετικό. Ε, αυτό εγώ το κατάλαβα αργότερα στην πορεία, αλλά, τι μου λέγανε τότε εκεί, πώ ξεχώρισε μέσα. Με το που έφυγε λοιπόν, έκατσε μια Παρασκευή, ένα Σάββατο, δεν ξέρω τι, έκατσε. Όλοι, όλο το μόναχο μίλαγε για αυτόν το νέο, το νέο, παιδί που ήρθε, με το παράξενο όνομα, που πιστέψαν ότι ήταν και λογοπαίγνιο με το μαγαζί και τον τραγουδιστή και τον ένα και το άλλο, και έφυγε γιατί είπε ότι τον περιμένει ο Ζιλμπέρ Μπεκό, α πούμε, στο Παρίσι. Συζητήθηκε ότι ψώνιο είναι, ποιο είναι αυτό, αλήθεια λέει, ψέματα λέει. Μετά από καιρό μάθαμε ότι είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα βέβαια και ε, όχι μόνο καμαρώναμε που πρώτα στη γειτονιά ήρθε εκεί πέρα γραφικών τα τστράσες στο Μόναχο αλλά και που το φιλοξενήσαμε και μαζεύονταν οι Έλληνες, κάνανε ένα τραπέζι και τρώγαν όλοι μαζί γιατί και κάπως έτσι. Αλλά το να έρθει να με κουνήσει στην κούνια μου εγώ πιστεύω ήταν χαρακτηριστικό για μένα Δηλαδή έχω φωτογράφει στο φίτι τη Σαρμανίτσα τη μικρή που είχαν εκεί και είναι πάνω φωτογραφία και με κουνάει ήταν χαρακτηριστικό για μένα και νομίζω ότι εκεί πέρα κάτι πήρα από αυτόν τον άνθρωπο. Ε, μετά ήρθε βέβαια με τον Ξαρχάκο. Άλλη μια φορά ξανά ήρθε στο Μόναχο τότε που τον είδα εγώ πια ήμουν μεγάλος. Και πάλι δεν έχεις το έχει, ήσουν να εσύ, ναι, γεννή. 70-71, ναι. 70, 71, ναι. Εγώ, ναι. Εγώ, ναι. Εγώ, ναι. Και εκεί πλέον ήρθε σαν επώνυμος, σαν φίρμα, σαν μεγάλος και γνωστός τραγουδιστής και βέβαια όλοι εκεί του, του, του έλεγαν εκείνα τα βράδια στην ταβέρνα του Κόκορα στο Κουτοπουλάδικο που δεν υπήρχε πια. Για όλη τη γειτονιά, για πολύ καιρό όταν έβγαζε ένα καινούριο δίσκο ο Σταμάτης ήταν γεγονός, ήταν είδηση. Την πλάκα όπως τη λέγαν τότε, ναι. πήγαμε και πήραμε την πλάκα και μάλιστα τότε ήταν με την κόκκινη ετικέτα επάνω και το σκυλάκι τη Κολούμπια. Ναι, ναι. Θυμάσαι εκείνο που είχε τι πολλέ φάτσε του επάνω, που ήταν νέο, με πολλέ φωτογραφίε νεαρό, δεξιά και αριστερά φωτογραφημένο. Αυτό, αυτό το album, αυτό ο δίσκο έγινε σε όλα τα σπίτια κάδρο. Το εξώφυλλο. Δηλαδή όλοι είχαν το χαρτάκι με το δίσκο, χώρια στο πικάπ του και αυτό ήταν. Το τείχο... Γιατί ήταν ο δικό του άνθρωπο. Σε πληροφορώ ότι πέρασαν κι άλλοι. Και πολλοί. Και πιο γνωστοί. Αυτέ οι τέσσερι-πέντε μέρε που έμεινε, δύο φορέ που ήρθε, έδωσαν. Ε, άφησαν κάτι στην. Ε, στη μικρή οδό, στη μικρή παρικία των Ελλήνων από αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν ήταν ούτε η καταγωγή, κανεί δεν ήταν νομίζω αγρινιότητα από εκεί να πει ότι έβγαλε ένα φυρμάνι ότι ήρθε ο δικό μα. Ε, ήταν ο άνθρωπος, όπως είπε ο αληθινός, ο οποίος έκατσε εκεί, έκατσε μαζί μας, μίλησε και φυσικά μετά, όταν γνωρίσαμε τις επιτυχίες του στο Παρίσι, καμαρώναμε όπως σου είπα, να πούμε για το σταμάτη του Παρισιού. Προφανώς το... mm. τους κέρδισε η yeah. προσωπικότητά yeah. του, προφανώς το τους κέρδισε του. η φωνή του, προφανώς τους κέρδισε ο τρόπος του, όπως θεόταν. Η επιλογή ρεπερτορίου, γιατί ήταν άλλο το ρεπερτόριο που τραγούδησε. Τραγούδια βέβαια. Δεν είχε δικά τραγούδια εκείνη την εποχή. Είπ, έλεγε αλωνών τραγούδια. Το Δωράκι έλεγε, Ξαχάκο έλεγε, Μούτσι έλεγε, αλλά δεν είχε δικό του ρεπερτόριο. Αλλά ο τρόπο και η επιλογή των τραγούδιων για άλλα πήγαινε να ακούσει συνήθω στο φαγάδικο εκείνο, και ξαφνικά βλέπει έναν τύπο με μοντέρνο ντύσιμο. Έτσι, πώ λέγαμε, -να, να τραγουδάει άλλα πράγματα. Και λε, κοίτα τώρα να δει τι είναι αυτό. Θα μα πει το ξέρω εγώ τη Φραγκοσυριανή. Δεν την είπε ποτέ τη Φραγκοσυριανή, α πούμε. Ε, να σε ρωτήσω. Να κάνει καριέρα χωρί να πει τη Φραγκοσυριανή ήταν λίγο ατέρια εκείνη την <laughs> εποχή, ξέρει. Λαϊκό τραγουδιστή. εκείνο το διάστημα τότε ε, είχε τι φαβορήτε. Ναι, ναι. Έτσι, με, τις... Όχι στην αρχή, όταν στις, με κουνάει την δεν ξέρει. Όχι πρώτη φορά. Ήσουν εσύ ίδιο. Δηλαδή, ίδιος... Ναι. ίδιος. Ναι. ίδιος. ίδιος. Εντελώ. Μετά έχει τι φαβορίτε. Μετά, τις ναι. μετά έχει ναι. Οπότε περνάνε τα χρόνια και σιγά σιγά. Νομίζω οι Αφήνει ήταν... τα μαλλιά του μακριά με τι Κάποιο του είπε ότι πρέπει κάπω να ξεχωρίζει από την εξωτερική εμφάνιση στη Γαλλία. Νομίζω και σκέφτηκε από εκεί και πέρα μετά να, να βρει κάτι κι αυτό για να. Δεν αποκλείεται, βέβαια. Εμένα δεν θυμάμαι να, μου... να μου, είπε κάτι τέτοιο. Ε, mm -hmm. Αλλά. Δηλαδή τι α... απόφαση ήταν αυτή. Αλλά σίγουρα δεν ήταν με την έννοια του styling που λέμε σήμερα, α πούμε, ξανά σου πει κάποιο τι θα κάνει, αλλά όλοι είχαν κάτι χαρακτηριστικό, ξέρεις. Ναι, έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο, ναι. πιστεύω, αυτή η αποφασή του. Ναι. Και, και, όπου, και τι κράτησε πάντα. Δηλαδή ναι, δεν ναι. ήταν μια στιγμή που να πει, α, βαρέθηκα, α πούμε, ζεστάθηκα, κουράστηκα, mm. δεν. Ναι. Ακόμα Άπαξ και... και. τις ε, και τι άφησε φαβορήτε ήταν εκεί. Καλά, γενικά ήταν άπαξ και έλεγε κάτι, ήταν εκεί, δεν άλλαζε άπαξ ναι, δεν με τίποτα, δεν ήταν. Ε... Δεν άλλαζε. Χωρί να είναι ισχυρογνώμων, υποστήριζε τη, την απόφασή του. Ναι. Υποστήριζε την απόφασή του ακόμα και όταν τραγούδια ή δίσκη δεν πήγαιναν καλά. Ε, ναι, φυσικά. Θα σου πω τώρα, α πούμε. Ακόμα θέλω να πω ότι όταν του προσφέρανε πολλά χρήματα για να τι ξηρίσει με ένα συγκεκριμένο ξηραφάκι χρήματα, ναι. Δεν δέχτηκε. Δεν δέχτηκε. Που οποιοδήποτε άλλο, εντάξει, τι, θα σε δύο μήνε, θα ξαναβγουν οι τρίχε. Ναι. Δεν το έκανε γιατί δεν μπορεί να πετά το χαρακτηριστικό σου. Δεν μπορεί να πετά τη σημαία σου. Εκείνο το, το θεωρούσε ότι είναι πραγματικά το σήμα κατά τεφέν. Ε, του άρεσε η εμφάνισή του κατά αυτήν την έννοια. Δεν το άλλαζε για κανέναν. Και για κανέναν λόγο. Μαλλιά άλλαζε. Χτένισμα άλλαζε. Ε, μαλλιά και χτένισμα ούτω ή άλλω και άραζαν Ούτε κι άλλου ήταν πολλά. φυσικά. Θα αλλάξουν αυτά. Δεν, ναι. δεν τρέχει τίποτα. Αλλά. Ε, τα μαλλιά του ήταν. Το μαλλί μα είναι σπαστό. Εμά μόλι βραχούν τα μαλλιά μα, Κα, κατσαρώνουν. Κατσαρών, ναι. ε, οπότε δεν, δεν ήθελα να την αλλάξει. Γενικά yeah. το μαλλί του το άφηνε μακρύ. Τώρα στο το, το, το μαλλί να είναι. Για δυνόμαστε. το σταμάτη του Παρισιού τι θυμάσαι, τι ξέρει, τι σου έχει πει, τι έχει ακούσει, τι γίνεται. Κοίταξα για το, για το. Γιατί είναι τρομερό εκεί ένα Έλληνα τώρα εκεί ξαφνικά να είναι στα μεγαθύρια ανάμεσα. Ο σταμάτη λοιπόν εκεί ήταν. Α... έπαιζε, τραγουδούσε. Ελληνικά, τραγουδούσα γαλλικά τραγούδια. Ε, η μητέρα μου πήγαινε με το τρένο να τον βρει. Στο Παρίσι πώς βρέθηκε. Ε, στο Παρίσι βρέθηκε γιατί η, η επιλογή ήταν να πάει να παίξει εκεί, σε κάποια μαγαζιά. Mm -hmm. Ως καλλιτέχνη, η, δηλαδή. Ναι, η επιλογή ήταν να πάει να παίξει εκεί σε κάποια μαγαζιά. Um... Γι' αυτό και όταν ήρθε στην Ελλάδα, λέγανε Ο ανταμό τη Ελλάδα. Αν το θυμάσαι, αν ναι, το έξα, θυμάμαι. Έξα, το ε, η μητέρα μου στήριξε την, την επιλογή του Πήγαινε εκεί με το τρένο Πάντοτε στήριζε τον πατέρα μου Δηλαδή πάντα του έλεγε Σταμάτη σ' ακούω και έχεις την καλύτερη φωνή Σταμάτη σ' ακούω και έχεις την πιο ωραία φωνή Σταμάτη σ' ακούω Πόσο και, είναι και την αυτό, πιο συγκινητική φωνή ε, Ξέρεις, η αρχή ενός καλλιτέχνη Το ξέρει πάρα πολύ καλά Έχει συμβεί σχεδόν σε όλους τους τραγουδιστές δεν είναι πάντα εύκολη. Ε? <laughs> και οι πόρτε που τρώμε εμεί τραγουδιστέ είναι τεράστιε, πολύ βαριέ. Και okay, η μία πίσω από την άλλη, πολλέ φορέ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα ψυχικό, ψυχολογικό στήριγμα. Οπότε ψυχικά να σου φέρει μια ανάταση και να πει: OK, εδώ είμαστε, πάμε. Οπότε αυτό το είχε. Οπότε αυτό ευτυχώ το είχε. Καταρχά οι γονεί μου όταν γνωριστήκαν, ήταν μαζί από τα 16 χρόνια, ήταν συνομήλικοι. Τα 16 τους. Οπότε είχε εκεί την παρουσία της. Ε, διακριτική. φυσικά διακριτική, γιατί γνωρκόταν. Όχι λόγια για κάτι άλλε, ας πούμε, ξέρω εγώ, συζύγους Ο μάνατζερ και μπαίνουν μπροστά οι η ανταυτού, ξέρω, <laughs> η κυρία του κυρίου. <laughs> <Έναν> ποτέ, <laughs> η μάνα σου, η Όχι, μητέρα μου, και... δεν, δεν, είχε αυτή την τάση, α πούμε, ε, Παρ' όλα αυτά όμω ήταν το support για τον, για τον πατέρα μου, όπως και η οικογένειά της, όπως και η γιαγιά ήταν πολύ δυνατό support για τον, για τον πατέρα μου, γιατί τον λατρεύανε, τον αγαπάγανε, ήταν και αξιαγάπητος και αξιολάτρευτος, επίσης. Ε, το, 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 θέμα όμως να τραγουδήσεις με Ζιλμπέρ Μπεκό και με Ιβ Μοντάν, Εκεί λοιπόν εκεί, αυτό. Το... Εκεί το πίδημα, αυτό το άλμα αυτό, α πούμε. Εκεί λοιπόν ο πατέρα μου έκανε και διάφορε συνεργασίε. Ναι, μην ως... το λε έτσι απλά, κάτσε. Δεν είναι συνεργασία. <laughs> να, να είσαι 20 χρονών και να σε πάρω Ιβ Μοντάνα, α πούμε. Πώ θε να το πω, Αυτό είναι. Δεν ξέρω, για κάποιους, Χάρισμα. Για, ναι, ναι, ναι. για κάποιου ανθρώπου ε, δεν είναι εφικτό. Για κάποιου άλλου είναι. Και δεν σου χαρίζονται αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξαν το σταμάτη την εποχή. Όχι. Δεν κάνουν χάρε, Όχι. Είναι η εποχή τέτοια που δεν χαρίζεται κανεί για κανένα λόγο σε κανέναν. Και σήμερα σημαίνει αυτό ε, απλά. Από το χθε, ας το πούμε, μέχρι το τώρα, ε, σίγουρα αλλάζουν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ε, αλλάζουν όμως, με όλα αυτά, αλλάζει και ο άνθρωπος και σαν συμπεριφορά. Αλλάζει και ο άνθρωπος με γνώμονα πλέον πρωτίστως ε, τα υλικά αγαθά. Mm -hmm. ε, δεν αξίζει τόσο... Για κάποιους η επιτυχία αξίζει πιο πολύ. Το, το... χρήμα. Το χρήμα, α πούμε. Ναι. Ε, ή το... ή, η αναγνωρισιμότητα, ξέρω. Ή αξίζει με οποιοδήποτε κόστος να φτάσει εκεί πάνω. Ε, για τις πιο παλιέ ε, είχε τρόπο σωστό να πετύχεις ή δεν είχε τίποτα. Πάντως το έχει περάσει και εσένα αυτό. Και εσύ βρέθηκε σε πούμε, να κάποια δεις. στιγμή. Που είμαι θα μπορούσες... παιδί του μπαμπά μου, είμαι παιδί τη σχολή του μπορούσα. πατέρα μου. Ε... Με τον πατέρα μου είχαμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, έκανε εσύ ε, και εσύ τι τεράστιε σου ε, ε, επιτυχίε. Θα μπορούσε λίγο να ξοκύλει. Ε, εντάξει. Εύχομαι. Ε, εντάξει, όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη και ευχόμαστε να έχουμε κάνει και μικρά. Έτσι. Αλλά σου λέω και πάλι ότι είμαι αυτή τη γράμμη. Ναι. Εκεί γνωρίζει σημαντικού ανθρώπου και Έλληνε, και τον Μίκη και τον Γιάννη τον Σπανό. Του γνωρίζει εκεί πέρα. Κάνει κάποιο δορυμί, τον ακούν, τον έχουν στο κεφάλι του, στο πίσω μέρο του κεφαλιού του. Και όταν γυρνάνε αυτοί οι, Γιατί οι άνθρωποι. Και συστήνεται τραγουδιστικά πλέον μαζί του, έτσι. Ναι, δηλαδή, συστήνεται. Ότι υπάρχει σαν τραγουδιστή, ότι τραγουδάει αυτό το ρεπερτόριο, λέει αυτά τα πράγματα, βρίσκεται εκεί σε κάποια μαγαζιά και παίζει. Και φυσικά όλο αυτό το κλασικό αγαπημένο ρεπερτόριο που μπορεί, μπορεί να το ήταν του Φεδωράκη, μπορεί να ήταν του Χατζηδάκη, που ήταν του Φεδωράκη, ήταν του Φεδωράκη, είναι του Σπανού. Μούτσι ήταν, ήταν Ξαρχάκου. Ξαρχάκου. Καλά, μιλάμε τώρα για εθνικού ύμνου, εθνικού μαέστου. Ήταν όμω τα τραγούδια που ερμήνευε, τα τραγούδια που αγαπούσε, τα τραγούδια που έλεγε και πολλέ φορέ τα έλεγε και στα ελληνικά αλλά και στα γαλλικά. Ναι, ναι. Ένα παιδί ε, με μια πολύ ε, ιδιαίτερη φωνή και με πολλή ψυχή. Και ξέρεις, έχω επαναλάβει τη λέξη ψυχή και θα σου πω γιατί. Αυτός ο άνθρωπος είχε... ήταν ψυχωμένος Είτε την ώρα που θα σου μίλαγε, είτε την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο, είτε την ώρα που έπαιρνε το έπαθλο και έπαιρνε την καρόσημαία, είτε την ώρα που θα τραγούδαγε ε, το γέμου, είτε την ώρα που θα τραγούδαγε το πέσο μαντάμωση. Όλα αυτά τα κομμάτια, σε όλε τι εκφάνσει του, ήταν να στη ψυχή. Και εδώ θέλω να σου πω, ε, όταν ήσουν στην κούνια μωρό και λες, παιδί μου, κάτι πρέπει να πήρα από αυτό. Ναι, αυτό. Μαι. Πω, ο πατέρας μου είχε μια τεράστια αγάπη για τα μωρά, για τα παιδιά. Στα παιδιά. Ναι. Το λέω, τεράστια αγάπη στα παιδιά, τεράστια αγάπη στα παιδιά. Μα... Το θυμάμαι, το κρατώ στην μέλλον για να σου το πω. Όμως, αυτή του την αγάπη την έδινε Αμέριστα. Πάντα. Ναι, θυ θυμάμαι, δηλαδή. Και, και τον διέπει mm. α, α, από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι τα 85 του αυτή η παιδικότητα. Ναι. Γιατί αυτό. ο πατέρας μου, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. ναι. Ο πατέρας μου έχει μια παιδικότητα. Δηλαδή, έπρεπε ένα σοβαρό άντρα, ο οποίο θα σου τραγουδήσει ένα τραγούδι δύσκολο. Θέλω να πω συναισθηματικά. Με πόνο που έχει πολλά τέτοια. Ε, Του κεραυνού, έχει το γέμο, έχει πο πολλά, πολλά κομμάτια το που είναι. ένα παιδί, Ουρανό καλυμμένα που είναι τραγικά, α πούμε έτσι. Ναι. Γιατί για λένε για θανάτου, λένε για παιδιά που στραφήκανε για ναρκωτικά. Mm -hmm. ε, ε, και, και εκεί θα δει, α πούμε, ότι ε, βγάζει μία λύπη, βγάζει μία στεναχωριά που είναι αληθινή. Δεν είναι ψεύτικη. Δεν έχει ένα κλάμα. <laughs> γιατί δεν έχει κλάμα. Αυτός έχει παράγμου. Πάντα. Όταν θα πει το, το κομμάτι αυτό. Την αγάπη αυτή που λες τώρα μου θύμισε μια σκηνή έτσι τώρα που τη για τα παιδιά. Περιμένουν να τον συναντήσουν, να τον πάρουν αυτόγραφα. Και να του πηθούν διάφοροι, μεταξύ των οποίων είναι κάτι πρέσβη, κάτι πολιτική, κάτι, και κάτι παιδάκια. Και αυτός πήγε πρώτα στα παιδάκια, Ευεύευε. τα πήγε καλά, α πούμε, και ύστερα πήγε στους ε, για λατζή. Λοιπόν. Ευεύευε, ευεύε. Ε, Και έρχεται λοιπόν εδώ, Προπόρτε στην αρχή. Δεν ήταν ο συνηθισμένο. Δεν ήταν ο συμβατικό. Δεν, δεν ήταν συμβατό το πρόσωπο Όχι. με αυτό που θέλει να κάνει η φιγούρα, η φινέτσα, τα ήθη και τα έθιμα που κουβαλούσε, ο τρόπο που κουβαλούσε. Ήταν ήτανε ο μοντέρνο τη εποχή. Δεν ήταν ο λαϊκό τη εποχή. Ε, δεν ήταν λαϊκό. Εκεί, ναι. Ποτέ δεν ήταν λαϊκό ναι, τραγουδιστή. Ήταν λαϊκός, πάντα ελαφρολαϊκό. Και ναι. τραγουδούσε και όλα τα λαϊκά κομμάτια. Με ένα δικό του στυλ Με μια ε, Ένα στυλ το οποίο σου, πάντοτε σου δίνει Έχεις, έχεις μια, μια πνευματική ανάταση ναι. Με το σταμάτη Δηλαδή για κάποιο λόγο παίρνεις ένα κουράγιο Και λες hmm, και, και είναι, είναι, είναι τρομερό. Είμαι έτοιμο να παλέψω τη μέρα, τη χρονιά. Δηλαδή, και έχει να κάνει, όταν έρχεται εδώ πέρα. σε έρχεται, να... δεν σε μιζεριάζει Με συγχωρεί που σε διακόπτω. Δεν ναι. σε καταβάλει αυτό που λέει. Δεν σου προσθέτει περισσότερο πόνο, έστω και μια σταγόνα, στον ωκεανό σου, α πούμε, μέσα. Όχι. Αυτό με κάποιο τρόπο θα κοιτάξει να το βγάλει από πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Ναι. Και μένα, επειδή τον αγαπάω πολύ. Για κάποιου ανθρώπου όμω, είναι ο εκφραστή του πόνο του. Φυσικά, ε, θα σου πω ότι, ε, έρχεται εδώ, από τη ΣΥΤΙΣ έχω κάνει 8 συναντεύσει μαζί του, έτσι, ραδιοφωνικέ. Έρχεται εδώ και έχει να αντιμετωπίσει ήδη μεγάλα ονόματα, που είναι ήδη star. Δεν είναι, δεν είναι στα ξεκινήματά του, έτσι. Και, ή το παίρνουν δίπλα του, και είναι δίπλα του. Ε, ε, wow. Δεν, ε, υπάρχει ένα Καζατζίδη, υπάρχει ένα Γαβαλά, υπάρχει ένα Μενιδιάτη, ξεκινάει λίγο εκείνη τη εποχή περίπου ένας Βοσκόπουλος, ένας Πάριος, ένα Βοσκόπουλο, ένα Πάριο, ένα Στράτο Διονυσίου, δηλαδή κάτι μεγαθύρια που, πώ λένε, για να μπουν στο στίβο για να αρχίσουν να τρέξουν, που σου βλέπει σήμερα αυτού που τρέχουν έχουν 100 μέτρα, και λε Παναγία μου και Χριστέ μου, ο, ο χειρότερο από αυτού ε, είναι ο καλύτερο ε, στον κόσμο. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ ήθελες πραγματικά κότσια και αν δεν το έλεγε η καρδάρα σου δεν έκανες τίποτα έτσι. Ναι. Δεν, δεν ναι, Και αυτό είναι κάτι το οποίο τελικά μπορούσαν να το δούνε και οι εταιρείε, Είναι κάτι που μπορούσαν να το δούνε φυσικά και οι συνθέτες και οι χοργή Ε, Πολύ μόνο το βλέπανε. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το αντελήφθηνε απευθείας ο κόσμος. Ναι, ναι, αμέσω, αμέσως. αμέσως. Ε... Βέβαια τώρα με τη μία να σου κάτσει τώρα καλδάρα Παπαγιανοπούλου όνειρο ο απατηλό είναι, είναι και λαχείο. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή θέλει και τύχη το πράγμα έτσι. Ε, σίγουρα θέλει τύχη αλλά η τύχη όπως ξέρεις πολύ καλά είναι από το τεύχο. Προκαλείται ναι τεύχο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν που σημαίνει ότι την τύχη σου την φτιάχνεις εσύ. Που σημαίνει ότι. ανάλογα για... με τον οπλισμό σου, τεύχο. Α... Είναι... α, έτσι. έτσι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο τι έκανε, Έκανε πρόβα κάθε μέρα όλη μέρα. Μόνο πρόβα. Κάθε μέρα όλη μέρα. Έφτασε λοιπόν σε ένα σημείο να μπορεί να χειρίζεται ε... τη φωνή στο τραγούδι με τη δική του αλήθεια και εδώ που λες ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις με τα κομμάτια που ο πόνος και τα λοιπά που ναι. ε, ακόμα και για αυτούς πιστεύω γιατί και για μένα υπάρχουν πολύ δύσκολα κομμάτια ας πούμε όταν το οποίο σταμάτης εμένα ναι μου παίρνει το κομμάτι του πόνου το μισό κομμάτι του πόνου ναι, πάντως το έτσι και έχεις χωρίσει και ακούσει το σε ευχαριστώ Εντάξει, δεν θες τίποτα άλλο. Έτσι σταματάς και ναι. έχει μια τέτοια ευγένεια μέσα. Έχει μια ευγένεια. Αυτή είναι η λέξη που δεν είπαμε ακόμα ναι. γιατί ήταν και ο άνθρωπο τέτοιο. Και, 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 και πολύ σωστά το, το λες. Πραγματικά έχει μια ευγένεια. Ξεκινάει από την ψυχή. Ναι. Ε? Και καταλήγει στο άγομαι και φέρομαι. Την είναι είχε. Ε, ε, και... Εκεί σιγά. έχει δει και έναν άλλον κόσμο σταμάτησε, ένα άλλο τρόπο μαγαζιών που μέχρι τότε τα μαγαζιά εδώ ήταν λαϊκά, ήταν αυτά που θα ήταν το πάλκο επάνω ξέρω εγώ κλπ. Και λοιπά. εκεί έχει δει τις μπουάτ, τις μεγάλες όμως τις μπουάτ και, και αρχίζει και σιγά σιγά αφού αποκτάει το δικό του μερίδιο μέσα στα πράγματα να αρχίζει και να αναμορφώνει ή να αναδιαμορφώνει και τα κέντρα, του χώρου, το πώ θα είναι, το φωτισμό, το τραπεζομάντιλο και το γκαρσόνι. Και όλη την εμφάνισή του. Ναι. Και όλη την εμφάνισή του. Ο, ο σταμάτης, Αλλάζει η νύχτα. Ο Σταμάτη μετά από εκεί, και ερχόμενο εδώ, φορούσε πάντοτε ένα πάρα πολύ καλό κουστούμι. Κάμισο, ένα πάρα πολύ καλό κουστούμι, μια πάρα πολύ καλή γραβάτα. Ή παπιόν. Ή και παπιόν. Και, και τα δύο. Με ένα πολύ καλό ένα ζευγάρι παπούτσια που να. Δηλαδή. Αυτό το γυαλιστερό όλο. Και το καθαρό. Ε, το περνάει κατευθείαν εδώ. Ναι. Και ήταν. Και κάνει εντύπωση αυτό. Και κάνει, κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και του πήγαινε και πάρα πολύ το κουστούμι. Και του πήγαινε κιόλα. Ναι, είναι ένα θέλει. Δηλαδή. Που λένε Έτσι, το, είναι. το ρούχο να γράφει πάνω σου. Ναι, να... Του πήγαινε ναι, πάρα ναι, πολύ σας... το κουστούμι. Δηλαδή, σκέφτε ότι ο πατέρα μου, τα ρούχα του, τα θυμάμαι, α πούμε και όλα μα τα παιδικά χρόνια, α πούμε, γιατί και εκείνο ήταν μικρό σε ηλικία, έτσι. Ήταν με το κουστούμι του πάντα όπου και να πήγαινε. Και στο σπίτι. Και στο Εντάξει, συνεργείο, εννοώ... θα σου πω. Και στο συνεργείο. Και στο οποιοδήποτε ραντεβού που θα πήγαινε. Καλά, στα ραντεβού. Αλλά ό,τι είχε να κάνει αυτό με άλλε δουλειέ πέρα από το τραγούδι που θα ήταν, ήταν εκεί με το κουμπί. μου ακόμα και στα μάξι, στι διαδρομέ που κάναμε, είχε και ζέστη και το ένα και το άλλο. Και το έβαλα με τη γραβάτα και έλεγα ρε έτσι, είναι αυτό. Έτσι. Α το πούμε. Εμεί, τρία άτομα με στα μάξι και πάμε κάπου. Έτσι. Είμαστε και φεύγουμε ταξίδι να πάμε με τη μηχανή. Καλοκαίρι. Και φοράει το, το κουστούμι, όπω είναι, και φεύγουμε και πάμε ξυλοκάστρο. Και μάλιστα η βάλει και το σακάκι, όχι, αφήσει και είναι μόνο με το που κάμουσα, σκομμένα τα μανίκια, και πάμε. Γι' αυτό σου λέω, είχαμε τύχει, που ζήσαμε, η Εθνική Οδό, λοιπόν, τότε, που θυμάστε πολύ καλά, και ήταν και... μια λωρίδα πήγαινε, μια λωρίδα έλα, και δεξιά και αριστερά τύχε χώματα που τα άφησα και ο ένα και τα βάζαμε και με στον δρόμο. Ναι, ναι. να με σκόνη, ναι. Που, το λέω αυτό γιατί... γιατί εκεί γλιστράει ένα αυτοκίνητο, γιατί εκεί γλιστράει το ελαστικό τη μηχανή του αυτοκίνητου στο οδόστρωμα, που το εισαλό υπήρχε... <laughs> <laughs> ότι... ε, ήταν Πάντα καλοντιμένο, πάντα προσαγμένο. Είχε και μια πολύ μεγάλη τρέλα έτσι και μου λένε με την καθαριότητα. Τώρα σε έπρεπε ναι. πάντα να είναι, είναι καθαρό. Καταρχήν υπήρχε η γυναίκα μου στο καμαρίνι που φρόντιζε για όλα αυτά. Ναι, σου λέω σε όλη την καθημερινότητα. Σε όλη τη ζωή τόση μου. Το άρεσε να είναι Αυτό το είχαν κι άλλοι. Το είχαν κι άλλοι δηλαδή που είχαν η γυναίκα στο καμαρίνι. Καλά, εννοεί. Άνι, Μολόν. Και μόνο, ναι. ο στράτο του Ελληνισίου το είχε σιδερώσει. Να ήταν σιδερωμένο το παντελόνι. Αυτό είναι και ένα σεβασμό προ τον κόσμο. Μεγάλο σεβασμό. Ναι, Με τιμά, πληρώνει, ήρθε να διασκεδάσει και μετά. Δεν μπορεί να δει επάνω κάτι το οποίο είναι ναι, χάη Είναι ένα τρόπο σκέψη. Ε, που κι εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Ε, δηλαδή θέλω αυτό που θα. και, 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 και έτσι πρέπει κιόλα. Δηλαδή και να είσαι μέσα στη μόδα. Γιατί να είσαι μέσα στη μόδα. Όποιο θεωρεί εσύ ότι είναι μόδα. Τι μπορεί να θεωρεί ότι είναι μόδα, κάτι κλασικό. Ό,τι θεωρεί εσύ σαν, σαν φιλοσοφία, έτσι. Ή κάτι μοντέρνο. <συμή> ή ό,τι κάτι... ή... <συμή> ή... <ή ό, συμή> και να είναι αυτό. <συμή> <συμή> μπορεί να έχει από κάτω 5.000 κόσμο, 5 ανθρώπου ή 50. Αν θεωρεί ότι εσύ πρέπει να αντιθεί και να παρουσιαστεί κατά αυτήν την έννοια, ναι, θα πα. Αλλά το έχει σκεφτεί ήδη ότι εγώ για τον κόσμο, μου, για το κοινό μου θέλω αυτό. Ό,τι και να εκπροσωπεί. Έτσι δεν είναι. Δεν θα ξεχάσω τι ατέλειωτε τυχομηθίε, δηλαδή που δεσούμε ένα άντερο, κόκοτα μυθικότσι. Δεν σούμενε με νάντε εδώ, δε, δεν, υπήρχε. Ένα έραβε, ένα έκοβε. Δηλαδή, δε, δεν, ε, όταν έφευγε κανεί για τον άλλο κόσμο, έπαιρνε ο μυθικό τηλέφωνο τον κόκοτα και του λέγε σταμάτη, γεμίζουμε ταξί. Κάτι τέτοιο. Και κάνανε χιούμορ, black humor τώρα. Black τέτοιο, humor, ναι. επειδή έφυγε, πέθανε κάποιο φίλο ή μουσικό ή τραγουδιστή και τον έκανε και, και άρχιζε μια κουβέντα με ένα λαϊκό χιούμορ αριστοφανικό, μια διάθεση αριστοφανική. Με δύο ανθρώπους τώρα που έλεγες αν υπήρχε καστόχο να το καταγράψει, αυτό ήταν πράξη επιθεώρησης δηλαδή ναι. άνετη. Δηλαδή, και ήταν ναι. ατόφια. Ένα και, ατόφιο έλεγες, κομμάτι, ας πούμε. Ναι, ήταν ναι, ένα, ναι, ναι. Πράγμα, Δηλαδή, ήταν, είχαν λαϊκή θυμοσοφία αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήταν το πεζοδρόμιο που τους έμαθ, που τους, το, 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 το κάνανε πανεπιστήμιο. Ε, κατάλαβες θέλω να πω έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή. λαϊκοί άνθρωποι που απόλυτα. έλεγαν ατάκες και πράγματα, μιλάω για αυτούς τους δύο κυρίω, έτσι, ε, που... και μετά έρχονταν η Μοσχολιού με την ασυνταξία που είχε και την ανορθογραφία που δεν μπορούσε να προσπαθούσε να μπει μέσα, αλλά με την ψυχάρα που έλεγε τις λαϊκές... Ε... Εμένα να ξέρεις ότι ο πατέρας μου λάτρευε τη δίκη μου ναι, ναι. Όταν λέμε τη λάτρευε, ε, πραγματικά την αγαπούσα. Ναι, ναι. Πραγματικά την ήθελε, πραγματικά τη σεβότανε, πραγματικά Α, τη σκεφτότανε. Αν, αν μιλήσει. Πραγ, πραγμα, πραγματικά την είχε στο νου του, στο μυαλό του. Ε, Όπω και το Ζαμπέτα. Ναι. Μα αν μιλήσει κάποιον τι έχει μείνει από την παραλία, κόκοτας μου σχολείου Ζαμπέτα, φαντασία αυτό είναι. Τι είναι. Πόσε πόσα πια. Και, και... του έχω βέβαια μαζί σε πάρα πολλέ φωτογραφίε. Σε πάρα πολλέ φωτογραφίε. Στο μεταξύ θυμάμαι και τη δίκη μου σχολείο η οποία έπαιρνε στο σπίτι και, και μίλαγε και με τη μάνα μας ας πούμε ή, ή με, το, με τον πατέρα μας και, και τη θυμάμαι επίσης πάρα πολλές φορές στα μαγαζιά γιατί η μάνα μας μας έπαιρνε και μας πήγαινε εκεί που τραγουδάει ο πατέρας μας ε, μα... Να, πώ λέμε να μην ξέχασαν τα παιδιά μου κοιμούνται νωρί. Ναι. Έτσι, λοιπόν. <laughs> Εμεί λοιπόν πηγαίναμε, ξενιευτούσαμε και κοιμό, κοιμόμασταν μετά στο. Στο σχολείο. Στο, 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 στο αυτοκίνητο, στι στις πίσω θέσει, ξαπλώναμε μέχρι να φτάσουμε σπίτι, κοιμόμασταν όρθια. Αλλά φυσικά και πηγαίναμε και ευτυχώ μα πηγαίνει η μάνα μα. Και φυσικά μα θέλει και ο πατέρα μα. Και πηγαίναμε και στα Καμαρίνια. Πηγαίναμε και στη Σάλα. Τώρα πώ είναι. Πηγαίναμε το. και στα απογευματινά. Όπου εκεί θυμάμαι και τη δική μου σχολείο να τραγουδάει. Ε, και να μιλάμε, γιατί θυμάμαι, α πούμε, δεν θυμάμαι στη χομηθεία, αλλά θυμάμαι που χαιρετιόμασταν. Θυμάμαι και τον Ζαμπέτα, επίση, Τζιμάκο, Τζιμάκο, ε, καλό στον Τζιμάκο, καλό στον Τζιμάκο. Αλλά ήταν από τι αγαπημένε του, έτσι, μια και ανέφερε. Και, και το ίδιο και ο Ζαμπέτα, πολύ. Και το παράπονο του Ζαμπέτα. Σε, ε, το παράπονο του Ζαμπέτα με, ε, με την δισκογραφία του σταμάτη ότι ποτέ δεν έβαλε σε μεγάλο δίσκο 33 το έρχομαι. Α, το έρχομαι, ήτανε ναι. Ήτανε ναι. μόνο σε μικρό. Το ψάχναμε όλοι και ήτανε, δεν σε μικρό, ήταν. Ναι, μόνο ναι, σε ναι. Μικρό. Δεν, δεν είχε μπει σε κάποια συλλογή, α το Και ε, εδώ παίζανε οι εταιρείε, παίζανε το τι. Ένα, ε, σίγουρα. Τέλ, Τέλο πάντων. Εκεί παίζανε θέματα, όπω λε, το παίζανε εντό αγωγικών, με τι εταιρείε. Δηλαδή, εκεί πολλέ φορέ, πάρα πολλέ φορέ δεν μπορεί. Ο καλλιτέχνη. Ρεκόκο, του λέγε. <laughs> ναι, ναι. Ρεκόκο ναι. τον έλεγε. Ρε ναι, κόκο θα το βάλει αυτό. Ε, αλλά του έδωσε μεγάλα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Του έδωσε μεγάλε επιτυχίε. Ε, <laughs> του έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ μεγάλε επιτυχίε. Ήταν μια τεράστια αξία ο Ζαμπέτα και ευτυχώ ο πατέρα μου καταλάβαινε από μεγάλε αξίε και τι σεβόταν τι μεγάλε αξίε. Ε, θυμάμαι επίση τον πατέρα μου να παίρνει τηλέφωνο του επιχειρηματίε και να λέει το σχήμα θα είναι αυτό, ναι, αυτό, ναι, ναι. ναι. αυτό. Ξεκίνησε κόκκοτα ο Γιώργο Ζαμπέτα και τα χρήματα που θα του δίνει θα είναι αυτά. Νταϊλίκη. Τέλο. Να δηλαδή ναι. θέλω να πω ότι επίση πολλέ φορέ σε πολλέ συνεργασίε ερχόταν και ο Μιχάλη σε, ο πάραψε, ο... σε, σε αμέτρητε συνεργασίε. Με, ναι. Όχι, ο Μιχάλη ο γιο του Γιώργου του Ζαμπέτα. Α, ο γιο του. Ναι. Ο που έπαιζε κιθάρα. Ναι, ναι, τότε, Σε πάρα πολλέ συνεργασίε. Και του αγαπούσε οικογενειακώ φυσικά, γιατί ήταν πολύ άξιοι άνθρωποι και πολύ σπουδαίοι. Ε... Εγώ λέω για το σχήμα, ξέρει, κόκκοτασμο σχολείου Ζαμπέτα, στη φαντασία ο Μενιδιάτση κλασικά εκεί πέρα, αφού. Ναι, φυσικά. Λέβαια, ήταν ο λαϊκό νεό, ναι, σταμάτα δεν τα λαϊκούσαν. Ναι, φυσικά. Ζέω, σταμάτια, δεν λαϊκός, ναι, φυσικά, αυτό, φυσικά. Έτσι, πρέπει να είναι ένα λαϊκό. Αλλά και όλη η ορχήστρα, δηλαδή το πλαισίωμα, δεν μπορεί να αφήσει κανένα. Δηλαδή δεν διαλέγανε έναν Β. Δεν μιλάω για Γ, Δ, δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλη η μουσική, δηλαδή μπορούσε να πας για να ακούσει τον drummer, να ακούσει τον πασίστα, να ακούσει τα μπουζούκια. Δεν συζητάω δηλαδή ότι όλη του γραφεί, είναι καρνέ Παπαδόπουλο, έτσι. Δηλαδή έλεος, πια. Δηλαδή. Εκπληκτική μουσική με εκπληκτική σύνθεση ορχήστρα, αλλά και με μαέστρου επίση. Ε. Και σήμερα συναντάμε φυσικά πολύ ωραίε ορχήστρε, εκπληκτικέ με εκπληκτικού μαέστρου. Αλλά α μιλήσουμε για εκείνη την εποχή. Ε. που, ε. που, που, που εποχή πραγμα... Πραγμα... πραγματικά Ήτανε όλοι του ένα και ένα. Και στο στούντιο όλοι μαζί. Και στο στούντιο είτε θα γράφανε ταυτόχρονα όλοι μαζί. Φυσικά μετά γράψανε και, και ξεχωριστά. Ναι, αλλά ήταν. Αλλά ήταν οι άνθρωποι τη ορχήστρα, ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι γράφανε και στο στούντιο τη. Ε, εσύ θα τα αντέχει τα σήμερα. Να τελειώσει δηλαδή 6 ώρα το πρωί, να πάει να πιει ένα καφέ, να πα ένα πατσά και να πα στο στούντιο 9 ώρα το πρωί, να συνεχίσει με του μουσικού να γράφει μέχρι τι 4 να πα μετά ένα διαφημιστικό, ένα αυτό, ένα αναψυκτήριο που το πα στο αναψυκτήριο και να κοιμηθεί δύο ώρε να αλλάξει που κάνει, να κάνει ένα τόσο, και ξαναπά στο μαγάζι. Αυτή ήταν η ζωή. Ε, δεν ξέρω αν θα τα άντεχα. Αντέχετε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα τα άντεχα. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Τη στιγμή που κάνει μια εργασία, για να το πούμε πιο σωστά, που την έχει επιλέξει και η οποία είναι τέτοια που οτιδήποτε κούραση υπάρχει ή οτιδήποτε στεναχώρια υπάρχει ή οτιδήποτε είναι σκιερό στο διώχνει κατευθείαν γιατί τη λατρεύει αυτή, τη δουλειά. Σου δίνει λοιπόν Dynamo. και τη φόρα, σου δίνει και τη δύναμη, σου δίνει και την ενέργεια να συνεχίσει και να πει ναι, θα τελειώσουμε στι 5 το πρωί και στι 6. Εγώ πρέπει να είμαι στι 2 το μεσημέρι στο στούντιο. Ποια δύο? Στι 9 το πρωί, στι ναι, όποτε ναι, ναι. είναι. Ναι. Γιατί... γιατί. δεν μπορούσαν να φύγουν όλοι και να πάνε σπίτι του και να ξαναγυρίσουν στο στούντιο. Ναι, φυσικά αν μπορούσαν να κοιμηθούν ή Υπήρχαν στι ναι. Ξέρεις, πολύ καλά. Στην μιλάω ο Σταμάτη δεν είναι στο στούντιο στη φωνοληψία. Ήταν από το πρώτο τσίκ που κάνει ο Φάμπα. Ναι, ναι. Από το πρώτο ακόρντο που έγινε ο Φάμπα σε ένα τραγούδι μέχρι θα τελειώνει η μίξα. Ήταν, ήταν, και ο Σταμάτη. Και όχι ήταν μόνο εκεί να τα λέμε για κάποιου, κάποιου λέω εγώ τώρα. Έφερνε φαγητό, ρωτούσε, ήξερε τι τσιγάρα μάρκα καπνίζει ο καθένα, ήξερε τι του αρέσει, ποιο τρώει κυμά ποιο δεν τρώει κυμά, ποιο θέλει σουβλάκια, ποιο τρώει είναι δεν υπήρχε ο όρο, αλλά ήξερε ποιο δεν τρώει κρέα. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, δεν ήταν, ήταν. μάνα του λόγου ήταν και, στο στούντιο. Και, και εκτό ότι ασχολείται, ήταν και από του ανθρώπου ο οποίο έκανε πάσε. Τι εννοεί ακριβώ. Που σημαίνει λοιπόν ότι όταν κάποιο για κάποιο λόγο δεν είχε πάνω του Α, ναι. χρήματα, είτε ήταν από την παρέα αυτή που λέμε, είτε ήταν από άλλη παρέα, είτε ήταν εξωσχολικό, είτε για κάποιο λόγο, περνάγε χωρί να καταλάβει τίποτα ναι, ναι, και ναι. έλεγε, αυτό είναι για σένα και φεύγει. Ναι. Ήταν τέτοιο άνθρωπο. Ναι. Έχω προσωπική μαρτυρία να καταθέσω. Έχω να σου πω. Ναι. Έχω... Και εγώ πώ έχω να σου πω. Έχω προσωπική μαρτυρία να καταθέσω. Συνέχιση. Σε ακούμε. <laughs> <laughs> ε, όταν ήταν αρρώστο ο πατέρα μου, που είχαμε μια σχέση και η οικογενειακή και με τον πατέρα μου, γιατί ήταν ο καημένο και πολλέ φορέ τον πηγαίνω έφερνε, και για κάποια πράγματα που ήθελε να μην οδηγήσει κλπ. Όταν αρρώστησε, και ήταν στο νοσοκομείο, ήταν στο Τζάνιο τον Πειραιά, ήρθε ο σταμάτη και φεύγοντα υπήρχε μια σακούλα εκεί, μια μπλε σακούλα νάιλον. Κάνω εγώ έτσι, λέω, την ξέχασα ο σταμάτη. Έφυγε και ανοίγω μέσα και είχε 50.000 δραχμές, δραχμές τότε, το 77-78. Άμα λέω τώρα και τρέχω να τον προλάβω, να κατέβω τα σκαλιά, να τα δώσω, λέω, σταμάτη. Παρακαλώ. Αυτό εμένα με... Έχω, το λέω πάντα. Το ναι. λέω, μου λέει, σε παρακαλώ, αυτός μας κοίμιζε, μας... Ξέρεις τι, η... αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, εγώ θα σου πω... Γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Να, είναι μια ιστορία που δεν την ήξερα. Δεν την είχαμε συζητήσει κιόλας. Δεν την είχαμε συζητήσει. Γιατί είναι, είναι, τόσο είναι πολύ πολλά προσωπική αυτά προσωπική μου ιστορία, και τα έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μέσα στην κουβέντα, είδες πώς βγαίνουν. Είναι προσωπική μου ιστορία, ναι, και... Ε, ε, εγώ ξέρω ότι με συζητήσει μου έχουν πιάσει και μου έχουν πει: Ξέρετε κάτι, Δημήτρη. Ήταν η τάδε χρονιά, χειμώνα, και σταματάει μια αυτοκινητάρα, βγαίνει έξω. Σταμάτη στα τώρα στα στην πιάτσα. Έλα, ρε Μαγκεσ, πώ πάτε, τι έγινε, ναι. Κάνατε σε αυτέ σήμερα. Πώ πήγε, Κάνει έτσι, βγάζει και αρχίζει και μοιράζει χρήματα. Ναι. Δεν του ήξερε. Όχι, όχι. Ο Σταμά λοιπόν τι έκανε. Ο Σταμά επειδή ήξερε τι σημαίνει μεροκάματο. Και ήξερε πόσο δύσκολο να το φέρει στο σπίτι, να τα τον εαυτό, στην οικογένειά σου, τα παιδιά. Και ήξερε ότι τον είχε πάει πολύ καλά. Το άξιζε, φυσικά και το άξιζε. Είχε όμως και την ψυχή να πει αυτά τα χρήματα για αυτούς Για αυτού δεν, δεν που ήταν, με στηρίζουν. Δεν που, ήταν λιγόψυχο. Που με στηρίζουν, που είναι κομμάτι μου, που είναι. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι αυτοί για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τα καταφέρουν τόσο καλά. Yeah. Έλα εδώ βοηθάω. Δεν του ήξερε καν ποτέ τώρα που λες με ροκάματα και αυτά, δεν θα ξεχάσω την ταινία στο, με τον Ξαρχάκο εκεί πέρα και τον Παπαμιχαήλ, που είναι Τάκης Κόκοτας. ναι, βέβαια. Το Τάκης. Τάκης. Το σταμάτησε, έγινε Τάκης έγινε Τάκης, ναι. Αλλά η πλάκα, το δίδυμο σταμάτησε και γρηγόρησε, ήταν δηλαδή εντάξει, να μην σου μένει άντερο. Λοιπόν, σταμάτησε κόκκοτα κυρίε και κύριοι. Σήμερα συζητάμε για το σταμάτησα να είναι ο φίλο μα και έτσι. Σαν να λέμε για κάποιον φίλο μα τώρα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρε. Δεν άκουσαμε κανένα τραγουδί, αν και έχουμε μαζέψει. Αλλά θα βρίσκει ο καθένα τα τραγουδίά, άμα θέλει να δείξει ακριβώ τι Εμένα είναι πατέρα μου. Ναι. Αλλά είναι και φίλο μου. Ναι. Και μέχρι σήμερα ακριβώς. να ξέρει ότι κάθε μέρα του μιλάω. Μα κάθε μέρα. Τι ρωτά, α πούμε. Το συμβουλεύεσαι, ε, λες τι θα ε, έκανε αυτός ναι, σε αυτή φυσικά. την περίπτωση, ναι, σε αυτό που ναι, συμβαίνει. Ναι, ναι. Έτσι, όπως λες και, λες και το ξέρεις. Ε, πέρα από το ότι όταν απολύω και σκέφτομαι πράγματα, του τα μιλάω και του τα λέω... Παίρνεις απάντηση, σου δίνεται η απάντηση, όχι να... Ε, το ρωτάω και διάφορα πράγματα. Και... Που εμένα με προβληματίζουν στη δουλειά και θέλω, θέλω να πάρω μια απόφαση, θέλω να πάρω για κάτι μια... Θέλω μια συμβουλή, θέλω μια απόφαση. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες ή την επόμενη μέρα ή την επόμενη στιγμή ε, θα πρέπει να κάτσω πολύ προσεκτικά να δω πώς τρέχει η μέρα και τι είναι αυτό που θα συμβεί. Υπάρχουν πράγματα που εγώ τα θεωρώ σου δείχνω. Mm -hmm. ε, αυτό μ, λάβει μ, το υπόψη μηνύματα, σου. Σημάδια. Είναι, ναι, είναι, είναι ένα σημάδι, είναι μήνυμα. Αυτό λοιπόν μένουμε με καθοδηγεί. Και γι' αυτό και αυτό είναι η απάντησή μου η απάντησή του. Βέβαια, Οπότε έχω απάντηση. Βέβαια, ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του Βεληνικού δεν φεύγουν ποτέ. Μα είτε στο ραδιόφωνο θε να, να ξεφύγει και δεν μπορεί. Θα τον ακούσει από εδώ Για το μένα μπήσε, είναι λιτρωτικό. Λιτρωτικό, ε. Είναι, ναι. Δηλαδή, σκέψω ότι πολύ σύντομα. Ε, ε, μετά, α πούμε, από τι 30 Σεπτέμβρη, που ήταν εκείνη η βραδιά, α πούμε. Ε, ένα χρόνο πριν, Πολύ σύντομα βλέπω μια εκπομπή στη τηλεόραση και πώ ψήνω τον εαυτό μου και το μυαλό μου ότι είναι εδώ. Και ότι δεν έχει φύγει. Και λέω Αμπάμπα στη τηλεόραση. Και τη βλέπετε μαζί Ναι. Όχι, α, όχι λέω Αμπάμπα στη τηλεόραση, α πούμε. Δηλαδή θα, θα, θα τον έπρεπε δηλαδή, να λιμάνια και θα του που. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Πιο παλιά εκπομπή βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά. Η... Λειτουργεί τώρα πια. Έχει περάσει ένα χρόνο. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ναι. πολύ όμορφη εκπομπή και σε ευχαριστώ και πάλι. Ε, για μένα λειτουργεί λιτρωτικά να ακούσω στο ραδιόφωνο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο ή μπαίνω σε ένα ταξί. Ακούω ένα κομμάτι. Δεν είναι ένα απλό κομμάτι για μένα, είναι ένα μήνυμα. Η φράση που θα πει, πείτε είναι η εξή. Δεν που είναι. Θα πει, είναι ένα μήνυμα. Έτσι. Αυτό. Είμαι σαν ένα εξτρά και είμαι στην Κύπρο και ξαφνικά. Παπ. Σκάει το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οπ, κάτι λέει για μένα αυτό. Πέρα από το τραγούδι λέει. Εμένα μου έχει συμβεί, συμβεί και κάτι άλλο. Μπαίνω σε ένα μαγαζί να φάω και άμα παίζει κόκοτα λέω «Καλό μαγαζί, θα έχει καλό φαΐ. Κάθομαι εδώ. Τρώμε εδώ». <laughs> λοιπόν, η πρώτη ώρα πέρασε. Γιάννη μου, τραγούδι δεν βάλαμε το «Σταμάτη κόκοτα», αλλά ας ψάξουν να βρουν όλοι για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνα που να μην το ξέρει. Πάμε το διαλυματάκι μα και ερχόμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κόκοτα να συζητήσουμε για το σταμάτημα. Κυρίε και κύριοι αρχαίων πολιτισμού, η εκπομπή, Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο, Γιάννη Μανόπουλο στον ήχο, μια εκπομπή που σα προσφέρουν οι χειροποιείτε πίτε του Νίκου του Σαρόγουλου, αυτό το καταπληκτικό πόντιου με τι ιδέε που έχει με το έξαμπαρθένο ελαιόλαδο και μα τρελαίνει, και το ζαχαροπλαστείο τη Ελένη στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το καταπληκτικό εργαστήριο που μα έχει τρελάνει με τα γλυκά και έχουμε πάρει κιλά. Λοιπόν. Χαιρετισμού στους sponsors. <laughs> <laughs> Καλή συνέχεια. Είσαι του φαγητού και εσύ σαν και εμά. <laughs> ε, Κοίταξε να δει. είμαι. Μ' αρέσει το φαγητό. Μ' αρέσει να τρώω και τα αγγλικά. Μ' αρέσουν τα παραδοσιακά. Τα δικά μα. Αλλά και το φαγητό πάρα πολύ. Και θυμάμαι τι αμέτητε φορέ που πηγαίναμε με τον πατέρα μου για να φάμε ή ψαράκι. Ή πηγαίναμε να φάμε ε, παϊδάκι Κατσίκι. Κατσίκι. Γενικά και ο πατέρα μου του άρεσε πάρα πολύ το φαγητό. Ναι, ναι. ναι, ναι. Και, και το, καλό, το καλό φαγητό. Και. Ναι, ναι, πάντα το καλό φαγητό. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί με τον πατέρα μου να πηγαίναμε να φάμε και κάπου. Που λε τώρα εδώ πέρα θα φάμε, ή θα μα φάει το φαγητό. <laughs> ε, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο πατέρα μου δεν είχε διακρίσει. Άμα του άρεσε η παρέα, το σημείο, δηλαδή μου έχει τύχει να πάμε να φάμε με τον πατέρα μου σε ένα σημείο που ήταν κοντά στο πέραμα. Ε, με κάτι δουλειέ που είχε εκεί κοντά και μου λέει πάμε να φάμε εκεί πέρα, μου λέει και φτεδάκια. Τώρα τα πολύ, όπω και εμένα. Ξέρω τον παπά εδώ. Ναι, μου λέει εδώ. Του λέω, φοβάμαι ότι μπορεί να φτιάχνουμε πενζόιλ. <laughs> κάναμε χιούμορ, <humor>, κάναμε πλάκα. <laughs> και πάμε μια κυρία, μα έβγαλε τα, το πιάτο τα και φτεδάκια, τι πατάστηκαν τε. Εκπληκτικά. Τι να σου πω, εκπληκτικά, εκπληκτικά. Να σου δεν πω. Δεν θυμάμαι που είναι, αν ψάξω να το βρω, πάντω καλά. Πώ είναι, Καλή το... ώρα να, έχει, να είναι καλά και να. Πώ είναι ο μικρό Δημήτρη που ακόμα δεν ξέρει τον μπαμπά του στο μεγαλείο του τραγουδιστή, να πηγαίνει στα μαγαζιά και να τον βλέπει, να είναι πάνω στην πίεση, να τον χειρόκροταει ο κόσμο κλπ. Και, και να βλέπει ότι αυτό είναι ο μπαμπά που το βράδυ στο σπίτι είναι με την πιτζάμα και παίζουνε. Κοίταξε, δεν ο μικρό Δημήτρη. Δεν, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το παιδί. Τώρα, σαν παιδί και εγώ τι να καταλάβω. Ο παιδί ήμουνα, δηλαδή, να μου λείπω μου. Ήθελα, με ένα μου λείπει ο μπαμπά μου. Θέλα τον μπαμπά μου, α πούμε. Κάνει κάθε δουλειά ο κάθε μπαμπά του, του κάθε παιδιού, α πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη την ώρα, α πούμε, τι είναι αυτό που λέει, τι είναι αυτό που τραγουδάει, τι έχει, έχει ότι... κόσμο. Ή, είναι σημαντικό, είναι μια κοινή δουλειά, είναι. Ε, εμένα μου είπε ο πατέρα μου, ήθελα τον πατέρα μου και ευτυχώ ή θα αρχόταν να δει, θα πηγαίναμε εμεί. Πότε αυτό... κατάλαβε ότι, όπ, κάτσε τώρα, ο μπαμπάς είναι κάτι άλλο από του άλλου μπαμπάδε των άλλων παιδιών. Πότε ε... το είπε αυτό έτσι, το νιώσε μέσα σου, κοίτα. Το, το κατάλαβα σαν να λέμε ευθύ εξ αρχής, Α. Όμω, δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημαντικότητα του τελικά. Δηλαδή, γιατί. Γιατί είναι διαφορετικό από το να. Δηλαδή. Οκ. Δηλαδή, okay, για, γιατί είναι τόσο σπουδαίο το να είσαι καλλιτέχνη. Να είσαι τραγουδιστή, μάλλον να είσαι φούρναρη. Okay. Οκ. Ή ο... οποιαδήποτε άλλη δουλειά, α πούμε. <σχεδιά> ε, τι το διαφορετικό έχουν, α πούμε. Τι το, τι το σημαντικότερο. Έπρεπε να γίνει καλλιτέχνη. Για να το καταλάβει. όταν έγινε καλλιτέχνη. Το κατάλαβε αυτό. Ή πιο πριν. Όχι. Ε, το κατάλαβα και πιο πριν, φυσικά. Γιατί τα μηνύματα μπορεί να περάσει ένα τραγουδιστή. Ε, ε, με τις επιλογές του ή το πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπόλοιπο πλανήτη <laughs> ε, το τι καλό μπορεί να κάνει όπως επίσης για παράδειγμα και ένας φούρναρης μπορεί να φτιάξει εκπληκτικά ψωμιά και να θρέψει τον κόσμο αντί να τον ταΐσει χαρτοπετσέτες για παράδειγμα έτσι λοιπόν και ο καλλιτέχνης ο τραγουδιστής μπορεί να δώσει ε, μπορεί να δώσει πραγματικά να ρίξει φως στο δρόμο των ανθρώπων να ρίξει ελπίδα φως να, mm -hmm. να... Mm -hmm. να τα πω τώρα <laughs> 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 λοιπόν ε... Ε, ε, δεν έχουν σταματήσει οι ακροατές δεν να συνέχεια και λένε αλλά ναι, ο, ναι. τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο. ο καλλιτέχνης λοιπόν εκείνη την ώρα ε, κάνει Κάποιε επιλογέ μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή πάρα πολλών άνθρωπων, mm -hmm. αμέτρητων άνθρωπων. Mm -hmm. Να του φτιάξουν. Ε... Μπορεί να πάρει σημαντικέ αποφάσει τη ζωή σου ακούγοντα ένα τραγούδι. Να αλλάξει τη ζωή σου, να αλλάξει μια Εφόσον απόφαση. Εφόσον σου αλλάξει τη διάθεση, μπορεί να κάνει τον κόσμο σου καινούργιο από την αρχή, να γίνει εσύ ένα καινούργιο άνθρωπο από την αρχή, να φτιάξει το παρόν και το μέλλον. Ε, να σε επηρεάζει σε βαθμό που μπορεί να αλλάξει όλου τη ζωή ή να αλλάξει τη ζωή. Ο ένα βοηθά τον άλλον. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι. Ήταν μια τεράστια βοήθεια αυτό που για όλου εμά, οι επιλογέ του πατέρα μου, τα τραγουδία του πατέρα μου, ο τρόπο που τραγουδούσε, ο ίδιο σαν προσωπικότητα. Και αυτέ οι προσωπικότητε με το έργο του, τη δουλειά του δηλαδή, νομίζω ότι μα έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη και, και μια υποχρέωση να, να γίνουμε καλύτεροι. Ως δημιουργός σου λέω, συνεργαζόμενος με διάφορους ε, σπουδαίους ε, συνθέτες και είναι και χαρά μου και τιμή μου, ο Σπανός, ο εγώ, ο Ψαρχάκος κλπ. Σου θέλω να σου πω ότι όλοι όταν γράφαν ένα κομμάτι και ήταν κοκοτέικο το κρατάγαν στην άκρη. Ναι. Και περίμεναν να έρθει η εποχή που ο Σταμάτη θα αρχίσει να ξαναψάχνει, να ξαναμαζεύει δίσκο για να το βγάλουν. Δηλαδή, ναι. δεν πήγαινε το κομμάτι, πάρε και εσύ ενάντια που, που του ζητάγανε διάφορα. Αυτό ήταν σφραγισμένο στο σιρτάρι που έγραφε απ' έξω στα μάτια τη Δε, δεν πήγαινε αλλού, δηλαδή δεν ήταν σαν τα άλλα τα κομμάτια. Δηλαδή ε, ήταν σφραγισμένο, δηλαδή. Και εκείνο τα σφράγιζε τα κομμάτια και οι συνθέτε. Ναι, ξυδέτης. και εσυδέτη... μεγάλη του μαγιά βέβαια αυτή η διπλή φωνή που βάζε πάνω στο άλλο κανάλι με... Φυσικά. που ντούμπλαρε τον εαυτό του ναι, 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 αυτό είναι μεγάλη μαγιά να το κάνεις δεν είναι αστείο να το κάνεις ναι. χωρίς να κάνει δεύτερη φωνή να κάνει ένα ουνίσονο ναι, ίδιο ναι. Δίπλα σε αυτόν που τραγουδάει, τον πρώτο τραγουδιστή, δηλαδή, τον, τον εαυτό του. <laughs> ναι, ναι, στον εαυτό του, στην πρώτη φωνή που έχει πει. Ε, εκεί ναι. ήταν μεγαϊκό Μυρναίο, έλεγε μέσα στο στούντιο, ρε στα μάτι, ρε στα μάτια. Δηλαδή, πώ το κάνει, πώς, πώ γίνεται να το κάνει, πώ γίνεται να τραγουδήσει δύο φορέ το, το ίδιο, το ίδιο καλά, χωρί ο ένα να, 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 κα, κα, να καπελώνει τον άλλον, να δώσει χώρο, να δώσει ανάσα. Γιάννη μου είναι πολλά τα μηνύματα, το ξέρω τι να μπορώ να κάνω για όλα αυτά. Έχουμε να πούμε με τον Δημήτρη πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο της ελληνικής δισκογραφίας, της ελληνικής μουσικής. Θα πάμε στην εποχή των δίσκων λοιπόν που φτιάχνει τον μεγάλο πιάτο 33 στροφών. Τα νέα παιδιά σωστά να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Αλλά Είχαμε ήταν, λοιπόν τα μικρά δισκάκια που ήταν τα 45, τα 45 στροφές. 45 αρια, ναι. Όπου έχει κομμάτι... διαφορετικέ στροφέ τοπικά. Ναι. Και είχαμε και του 33 όπω λέμε. Στα 45 έργα είχε δύο μόνο ευκαιρίε. Το πρώτο που ήταν το καλό και το δεύτερο δεν ήταν τόσο καλό για να ακουστεί το πρώτο. Γιατί, ναι, κάπω έτσι ήταν οι επιλογέ και η σκέψη εκείνη τη εποχή. Ε, δοκιμάστηκε στα 45 άρια ο Σταμάτη. Έκανε αρκετά 45 άρια που δεν μπήκαν στα 33 άρια. Αυτό να το ξέρετε. Υπάρχουν πάτε και δείτε 45 άρια πολλά έχω καμιά βδομηνταριά έχω εγώ, να σου πω τώρα πώς, πώς έκατσε η φάση με το σταμάτη και είπε ο Μακράκης αυτόν θα έχεις. Γράφουμε ένα τραγούδι του Λουκιανού στο μαγαζάκι του Μινά και κάτι τέτοια πράγματα. Σε, Λουκιανός, σε δεύτερη φάση. Και εκεί που είμαστε, δεν θυμόταν ο Σταμάτη κάτι από το στίχο, από το δεύτερο κουπλέ. Και το είπα Και μου λέει, Πιστεύω, λέτε. Το... Κάνουμε ένα, ένα στίχημα εδώ, ήταν ο Σμιρνέο, ο Μακράκη, ο Λουκιανό, και εγώ. Ε, εσύ θα μου λε ένα τραγούδι σου που δεν ξέρω, και εγώ θα σου λέω δύο δικά σου που δεν θυμάσαι. Έλα, ρε, μου λέει. Λοιπόν, κάτσαμε ένα απόγευμα ολόκληρο και κάναμε κάτι τέτοια παιχνίδια. Και θυμήθηκε κάποια κομμάτια, και μου λέει, πω, πω αυτό δεν το έχουμε βάλει σε. Και εκεί αντιληφθήκαμε πόσα τραγούδια ο Σταμάτη έχει κάνει σε 45 άρια, που δεν μπήκαν ποτέ σε 33 άρια. Σε 33, ναι. Και επίση υπήρχαν και κάποιοι ευνοούμενοι και κάποιοι μη ευνοούμενοι των δισκογραφικών εταιριών που ήταν πάντα πίσω. Αλλά στη δισκογραφία του τόλμησε, καταρχήν έχει πει ρεμπέτικα, έχει πει λαϊκά τραγούδια, έχει κάνει Φυσικά. δύο δίσκου έτσι με, με, λαϊκά τραγούδια και ρεμπέτικα τραγούδια, που θα έλεγε κανεί τώρα, για ποιο λόγο να ρισκάρει, είναι εκεί πέρα πάνω ψηλά. Για ποιο λόγο να κάνει κάτι το οποίο είναι επισφαλέ. Το οποίο δεν θα του φέρει, δεν θα το τραγουδήσει στο μαγαζί. Το καρδιά παραπονιάρα, α πούμε, το βάλε σε αυτά τα λαϊκά, α πούμε, δεν το είπε ποτέ στο μαγαζί. Μετά. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στι επιτυχίε που έλεγε ξανά. Λέει, και όμω έκανε δίσκο θέλοντα να τιμήσει ένα, μια λαϊκή χρειά, ένα λαϊκό χρώμα και ένα ρεμπέτικο χρώμα ακόμα, το οποίο δεν το υπηρετούσε. Επίση έκανε και μεγάλε καινοτομίε. Τα γούδε Πιτσιλαδία, α πούμε, στις 16 Μάη Μήνα Φυσικά. και άλλες κομματάρες που είχε κοινώσει ο δίσκος Μοντέρνα, δηλαδή πάλι άφησε την πεπατημένη του Το σίγουρο μεροκάματο, τη σίγουρη επιτυχία για να ρισκάρει Γιατί ήθελε να δοκιμάσει ρε παιδί μου Ήθελε να δοκιμάσει και αυτό και εκείνο και, και τ άλλο Και επειδή έβλεπε ότι το κομμάτι αυτό του άρεσε πάρα πολύ σου λένε, θα τον κάνω το δίσκο Τρομερό <this prender> <editors> είναι όμω. Το έπαιρνε το ρίσκο. Ναι, έπαιρνε το ρίσκο. Το, κάνω το δίσκο. Δεν είναι απλό. Εκείνη την εποχή είχε μόνο 12 κομμάτια να κάνει. Δεν ήταν απλό. ήσουν ο άνθρωπο που από σένα έτρωγαν φαΐ 100 οικογένειε στα μαγαζιά. Από τι καθαρίστριε, του παρκαδόρου, του σερβιτόρου, του μουσικού, οι χολύπτε, φωτιστέ κλπ. Εκατό οικογένειε περιμένανε από το δίσκο που θα βγάλει εσύ να φάνε. Δεν ήταν απλό πράγμα. Δεν ήταν απλό. Ήτανε, σίγουρα ήταν ρίσκο, σίγουρα ήταν όμως μέσα στις ανάγκες για μένα του, του Σταμάτη να πει ένα κομμάτι το οποίο εκείνη την ώρα του δείχνε κάτι. Κάτι του έλεγε. Κάτι το έλεγε. Και δεν είπε ένα κομμάτι, έκανε όλο το δίσκο. Και φυσικά έκανε όλο το δίσκο, ναι. <laughs> δηλαδή... Με, μέχρι... με, πάρα πολλά κομμάτια, με, με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά. Ναι, δεν ο Μακράκης πει... να θέλει αυτό να τραβάει τα μαλλιά του, να σηκώνει την τρίχη του λίγο. Πάρουμε δύο κομμάτια από αυτά. Τρία. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε και με τον Κατινάρη αυτά που έκανε, ξέρω εγώ. Και με το... τον Κατινάρη. Να συναντηθούμε και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Με... και, 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 και ξέρει εκεί, ε εκεί ας πούμε ο πατέρας μου αποδείχνει ε, πως αυτή η φωνή μπορεί να πει ένα πολύ λαϊκό τραγούδι με, με και ένα πολύ μοντέρνο τραγούδι με την ίδια λαϊκότητα ή με, ή με το, με τον ίδιο μοντέρνο τρόπο ή, ή στην τελική με το δικό του τρόπο που έλεγες ρε παιδί μου αυτό είναι λαϊκό τραγούδι. Το λέει καλύτερα από λαϊκό τραγουδιστή. Ή αυτό είναι μοντέρνο τραγούδι. Το λέει καλύτερα από ένα μοντέρνο τραγουδιστή. Ο σταμάτη λοιπόν το είχε αυτό. Σου λέει εγώ αγαπάω αυτό το κομμάτι και θα το πω. Σφράγγιζε, Πώ θα το πω, ναι. Άκου και θα δει. Σφράγγιζε, σφράγγιζε τα κομμάτια. Σφράγγιζε τα κομμάτια. Ναι, ήταν, τρο, ήταν τρομερό. Ένα, ένα από τα αγαπημένα τοπί τραγούδια, το Σταύρο Ξαρχάκο, γιατί τότε στου δίσκου, θυμάσαι πολύ καλά ότι απαγγείλαν. Δηλαδή, γινόταν ένα δίσκο και ένα από τα κομμάτια ήταν απαγγελία. Ναι. Και δεν ήταν απαγγελία πάντα από τον τραγουδιστή. Υπήρχε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο θα απήγγειλε ο Μάνος Κατράκη, όσο μικρό άνθρωπο. Νίκο Γκάτσο, ο, ο, ε, ο Στίχο. Ναι. Ε, και του λέει ο πατέρα μου: Μου αρέσει πάρα Φύλα πολύ. Φύλακε με νεκρή ματιά. Μου αρέσει, μ αρέσει. Του λέει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και του λέει δώσε μου τη μια ευκαιρία να το πω στο στούντιο και αν θες το κρατάς, αλλιώς βάζεις το Μάνο. Γιατί το σε έτσι θα να το πει ο Μάνος ο Κατράκης. Πάει λοιπόν, προφανώς κάποιο μεσημέρι απόγευμα, κάποιο πρωί στο, στο Σμπριναίο, λέει το τραγούδι ε, και φυσικά είναι η στίχη που σε διέκοψα πριν που έλεγες. Ε, το είπε τόσο εκπληκτικά αυτό το κομμάτι. Όπω και όλα τα άλλα. Που του και λέει και, και ο Σταύρο ότι και εννοείται και του λέει θα μείνει μέσα και θα, έχει, δεν τα, και δεν το δεν το απήγγειλε τελικά ο Μάνο Κατρακύ. Έχει πει τα, τα πιο πολλά ζεμπέκικα που δεν χορεύονται ενώ είναι ζεμπέκικα. Βέβαια. Ματάλαβες γιατί τα τόσο αργά, αργά τώρα. Γιατί είναι μπαλάντε. Δεν τα έκανε πιο γρήγορα. Δηλαδή τα έκανε στην ταχύτητα που πρέπει. Α πούμε αυτό, ναι, ναι. το φύλακε με νεκρή ματιά το που λε και, και το πιο καθαρό μινόρε τραγούδι που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αφού μιλά για χωρισμό. Α, το αφού μιλά για χωρισμό, βέβαια. Όταν πέφτει η εισαγωγή, όταν αυτό το κομμάτι πάει να το πει κάποιο, εντάξει, στο μυαλό σου έρχεται ο σταμάτη, δεν, δεν σηκώνονταν κανεί να το χορέψει. μπορεί να μην σηκωθεί Σουκωθία να το χορέψει. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Εκεί ήταν παραπάνω αυτό που έδινε από τον θεϊκό ρυθμό του Ζεμπέκικου. Και, και έλεγε, είναι δυνατόν τώρα να μην χορέψει, α πούμε, το, Αφού μιλά για χωρισμό. Η κεραυνή που λέμε, γιατί έτσι το λέγαμε εμεί, η κεραυνή. Και όπου κεραυνή. το ρεφρύν πάλι ζεμπέκι. σου ένα παιδί. Ε, λοιπόν, και εκεί λοιπόν πάλι. Εκεί έχει κάνει και, έχει κάνει τα μοναδικά που είναι μπαλάντα και πάει ζεμπέκι. Αλλά και στο θαμπό φανάρι που πάει χασάπικο. Δηλαδή, πάει χασάπικο, ναι. Τι, τι, τι. Αλλά και εκεί δεν είναι ότι θα σε, θα αρχιστά χορεύει, όχι. Όχι, όχι, όχι. Αλλά, δεν το έκανε, ένα για το. ναι, δεν θα το πα. Δηλαδή. Η επιτυχία λοιπόν δεν είναι να το, το χορέψει κάποιο. Ή το γλυκοχαράζει αρχόντισα. Α, ναι. Εκεί που, ψι, εκεί που, ψιθυρίζει. Ναι, 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 ναι. Εκεί που ψιθυρίζει. Ανοίγει να τα ακούσει τι λέει και ήταν ναι, ναι. στόχο να είναι έτσι. Ναι. Είναι να σου ψιθυρίζει αυτή. Φυσικά. Δηλαδή Κάτι πρωτοπορίε, δηλαδή, που, εντάξει, δεν είναι. Και, εκείνο ο δίσκο, βέβαια, που παίζουν σαν παιδιά με τον ψεχάκο που τον τραβάει μέσα από το εκκλησάκι να το, ναι, να το βγάλει. Η παιδικότητα που έλεγε. Ναι, ναι. Η παιδικότητα βγαίνει στα, σε όλου του δίσκου, γιατί καμία φωτογραφία δεν είναι στημένη. Δεν ήθελε τι στημένε φωτογραφίε. Δεν ήθελε το στήσου να σε βγάλω φωτογραφία. Ναι. 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 Όπω είναι, όπω βγει η παιδιά, πάμε να το, πάμε να, να γίνει. Ναι. Πάμε να γίνει. Μεγάλο. Υπέροχο. Θυμάμαι όταν, Πρώτα συνεργαστήκαμε, μετά το γέμου, ήταν που αρχίσαμε κάποιε συνεργασίε το 1980, αρχέ δεκαετίε το 1980, κάνει ένα πρόγραμμα, και αφού τελειώνει, φαντασία, και αφού τελειώνει, ήταν ο, ο Σπύρος από Βασιλείου, και μου λέει, Ερεσία, αυτό τραγουδάει τρει ώρε και είκοσι λεπτά, πρόσεξε, τρει ώρε και είκοσι λεπτά, και δεν έχουμε τραγούδι να βγάλουμε. Τρει, τρει ή μισή ώρε μόνο, μόνο σου ξέ, εθνική ύμνη. Και έλεγε, ναι, τώρα τι κάνουμε, του λέμε σταματή. Πρέπει να κόψουμε καν 3,5 ή ώρε πρόγραμμα, δεν υπάρχει. Και λέει, ορίστε, κόψτε εσεί, ποιο θέλετε. <laughs> δηλαδή, δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Και φυσικά από κάτω να είναι οι ονάσιδε, να είναι ξέρει τώρα, που λέω με τα κότερα που να ράζουν από πίσω και να γίνεται χαμό. Ο οποίο, παρότι μπορεί να είχε από κάτω που λέμε όλη τη γούνα, δηλαδή έρχονταν οι κύριοι και συνοδεύαν τι κυρίε του. Με τη γούνα, βέβαια, τότε ήταν η εποχή που φορούσαν άντρε ή γυναίκε. Γούνα, έτσι. Ναι. Βουνά φυσική. Ήταν οι εποχέ mm -hmm. Τέτοιε από πραγματικά. Και λέγοντα, α πούμε, λέγανε, έχει έρθει ο Λιγούνα από κάτω. Ο τελευταίο όμω, πίσω πίσω από τα τελευταία τραγούδια, που μπορεί να ήταν ο άνθρωπο στο μεροκάμα του, είχαν μαζέψει όλοι παρέα ένα ρεφενέ, α πούμε, και πήγαιναν να πιούνε ένα μπουκάλι ή ό,τι τρώγανε ή θα πίνανε. Ο Σταμάτη είχε πάντα στο νου του να τραγουδάει για τον τελευταίο εκεί κάτω. Δηλαδή ήταν το στυλ του τέτοιο. Σου λέξε κάτι. Ναι, εγώ θα τραγουδήσω για του πλούσιου, θα τραγουδήσω για του φίλου μου, από όπου και αν είναι φίλοι του. Δηλαδή ο φίλο του μπορεί να ήταν ένα ο οποίο ήταν καλαφάτη ναι, 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 ναι. και δούλευε στο καρνάγιο. Ένα μηχανικό. μπορεί να ήταν ένα ευρωπληστή που να πει την άλλη μέρα, α πούμε, καφέ. Α, απίστευτο. Αλλά δεν του ξεχνάει, δηλαδή δεν του άφηνε. Δηλαδή ανέκαν... Ούτε του έβαζε. Εσύ πάνω, εσύ κάτω, εσύ όχι Όχι. Δηλαδή, ανέκει... Παιδιά, αυτοί είναι οι φίλοι μου και είναι όλοι στην ίδια ευθεία. Αν έκανε μια διαστρωμάτωση τη κοινωνία εκείνη τη στιγμή στο μαγαζί, ήταν όλη η κοινωνία που υπήρχε όλοι. στην Αθήνα. Όλοι. Από το λιμάνι, κυριολεκτικά, από το καρνάκι, από το συνεργείο, μέχρι του εποπτικού. να πούμε μέχρι του εργοστασιάρχε, γιατί ήταν όλοι πήγαιναν να δουν το σταμάτι. Και να πούμε ότι ήταν και και δεν, αυτήν, δεν ήταν ευθυνά τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ήταν ακριβό να πα, α πούμε, να ακούσει το σταματικό τον Ήταν, είχαμε όμω το καλό εκείνη την εποχή ότι υπήρχαν, και... υπήρχαν δουλειέ καθημερινά και υπήρχαν δουλειέ οι οποίε πληρωνόντουσαν καθημερινά. Ήταν μεγάλη, ήταν άλλη αξία του χρήματο τότε. Οπότε κάποιο που θα έκανε ένα κουμάντο μπορούσε να πάει το βράδυ και καθημερινή ακόμα να δει κάποιον που έπαιζε στα μπουζούκια που ήταν η μεγαλύτερη διασκέδαση τότε ήταν να πα στα μπουζούκια. Θέλω, και η πιο ακριβή. Θέλω δεν να σου πω ότι όταν με πήγε στα μάτια σπίτι για πρώτη φορά νύχτα, α πούμε, όταν κατέβηκα, ήταν 6 ώρα το πρωί και πρέπει να να πάω σχολείο. Και τα γάν με είδανε τώρα στη γειτονιά ότι με ένα με φεροκόκοτα. Έτσι <laughs> <laughs> ώρα το πρωί, τι πρώτε φορέ. Μετά το συνήθισα και εγώ γιατί ήταν. Ήτανε... ήτανε... Mm. Ρε παιδί μου, ήταν ο άνθρωπο διπλανή πόρτα. Ναι, ήταν. Μόλι τέλειωνε το μαγαζί, ήταν, δεν ήταν ο Κόκοτας, ήταν ο σταμάτη. Ναι, ναι, ήταν ο σταμάτη. Ήταν απίστευτο. Ο Σταμάτης ήταν στο καφενείο, ναι, ο σταμάτη ναι, ναι. ήταν. Ε, στο, στο μοναστηράκι. Στο μοναστηράκι, ήταν ο σταμάτη. Τον έβλεπε να ψάχνει το, το ιδιαίτερο, το, 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 αυτό που του άρεσε, αυτό που είχε γούστο, αυτό που είχε σημασία. Ναι, σου λέγα, α πούμε, <laughs> κύριε Κόκοτα Άστα κύριε κόκκοτα, ναι, είναι ο σταμάτη. Ναι. Στην πίστα, ήταν πάλι ο σταμάτη. Εκύβλεπε το μεγάλο του. Για... Στα, 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 ορφανοτροφία, ναι. σε οτιδήποτε κοινωνικής πρόνοιας άσυλο, οτιδήποτε που θα πήγαινε να παίξει, που με παρακινούσε και εμένα πάντα να πάω να παίξω, ή σε χορούς πάντοτε αφιλοκερδός, Ήταν πάντα ο σταμάτης. Και πήγαινε με την καρδιά του. Ναι, θέλω Δεν να σου πήγαινε επειδή ότι... ότι... το τράβηξε κάποια υποχρέωση, κάτι. Όχι. Θέλω να σου πω ότι εποχέ Χριστουγέννων, 10 μέρα αυτό το δεκαήμερο, Ήτανε κάθε μέρα σε τρία, τέσσερα, ας πούμε έτσι, έτσι φιλανθρωπικά έπρεπε να πάει είτε στο Χίλτον γινόντουσαν, είτε στο Κάραμπελ γινόντουσαν. γινόντουσαν. Όποιο ερχόταν Κάπου εδώ μέσα στο... σε εμά ήταν στην Αττική, στο... κοντά ναι, μας μα δηλαδή. Στο Καμαρίνη Καμαρίνι που ερχόταν και του λέγανε Κάνουμε αυτό. Σταμάτη θα έρθει. Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ναι, γράψε με θα έρθω. Ναι. Και ναι. θυμάμαι και εμένα, ναι, ας πούμε, από τα παιδικά μου χρόνια μου λέει Όποιο κάνει πρόταση να πα να παίξει, θα πηγαίνει. Και... Πάντα θα πηγαίνει. Και, και, και πάω ακόμα. Και το σταμάτη να έρθει ήταν μαζί με το Μπουζούκη. το έπανε μαζί πότε το στέλιος Ζαφυρίου, πότε το Γκαρνέζι, πότε το Ζαμπέτα. Το Ζαμπέτα. Ζαμπέτα. Ή, ή, επίσης, επίση, γιατί και από τα άλλα μπουζούκια και φίλοι του και ήταν ο Δημήτρης ο Χιονά. Ο που ήτανε, που έξανε... φυσικά ο Τσιβούλης, φυσικά ήταν ο Κιτσάκο. Ο Κιτσάκο. Έτσι, ο ψαρό ναι. δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Τέλο ναι. πάντων. Ναι. 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 Ε, δεν... Ναι. Καλά, εντάξει. Ε, και ένας, βέβαια πρέπει να πούμε να δώσουμε τα εύσημα και στους μαέστρους της εποχής εκείνης που ήταν ε, τεράστι μουσική νηλίος, ε, Παπα Παπαβασιλείου, Λαζάρου Λιμπερόπουλος, Λιμπερόπουλος Χάρης ε, άνθρωποι που καταλάβαν ότι κάνουν μια άλλη δουλειά άλλη από τον, από τον μουσικό Φυσικά, ναι. ήταν οι μαέστροι Φυσικά. και οι ενορχιστρωτέ βέβαια εποχές, το. και τους μεταγενέστρους επίση που είχε δουλέψει ο σταμάτη μαζί του και από μουσικούς οι οποίοι γίνανε στην πορεία μαέστροι θα σου θυμίσω τη θυμάσαι της, την εποχή στο Διογέννη Κόκοτας Ακελαρίου Βασίλης Τσιτσάνης ε, κλπ, κλπ. Ε, νομίζω, σημα... και κλπ. και λοιπά νομίζω πάντα και Γαλάνη ε, ήταν μια εποχή θυμάμαι, καλό θυμάμαι άλλα σχήματα βέβαια γιατί, όχι, δεν δε, τα, τα διλινά. Συγγνώμη, τα διλινά. Τα διλινά, ναι. Και, νο, και μιλά τώρα για τα καλοκαιρινά διλινά. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά το θυμάμαι. 32 γιατί άτομα. Γιατί ήμουν εκεί. 30... Ήσουνα. Σε κάνα. Με το σταματή. Όχι. Α, ή... ή... Ήμουν εκεί, πήγα το είδα, το έζησα. Α, α πήγε το είδε, ναι. Ξυσικά. Γιατί, ναι. Μιλάμε για 32 άτομα ορχήστρα, και αν σου πω του μουσικού. μα έπαιρνε, σου λέω, η μητέρα μου και πηγαίναμε και τα βλέπαμε. αν όχι όλα, όλα. 32, Δεν υπάρχει είχε... σε σεζόν, ας πούμε, με την... 32 Μόνο άτομα γαλοκίες. ορχήστρα και ο καθένας από τους μουσικούς αυτούς ήταν ο καθένας μια ιστορία μόνος ναι, του. Φυσικά. Και να, 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 ανοίγει το, να ανοίγει η σκηνή δεξιά και αριστερά και να βγαίνει από μέσα ο σταμάτης με καπνούς, με άσπρο κουστούμι, άσπρη γραβάτα, άσπρο παπούτσι, εντελώς άσπρο όμως, με διαφορετικότητα άσπρο, να βγαίνει μέσα από εκεί και να αρχίζει να τραγουδάει τον από της θάλασσα και επάνω να είναι ο Νίκο ο, ο, ο Νίκος Ογνατιάδης, να είναι δηλαδή ο καθένα από του μουσικού, ο Καπηλίδη, ο, ο καθένα από του ναι, μουσικού ναι. αυτούς, ναι. αυτού, χαλκιαδάκι στα τα πνεύματα. Ένα από αυτού, α πούμε, επίση είναι ο Αντώνη ο Γούναρη. Ο Γούναρη, ναι. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό ε, μαέστρο. Ο Πάνο ο Γιάννη. Έχει παίξει μαζί του πόσες, 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 πόσα, πόσα, χρόνια εκεί. Ναι. Κιθάρες, και, σαν κυθαρίστα και, και μαέστρο. Και έλεγε παιδί μου, έβγαινε αυτό, αυτό το, αυτό το αποτέλεσμα που έβγαινε από εκεί πέρα ήταν θεϊκό. Ήταν, ξεχνάγε τα πάντα και ταξίδευε και έφευγε. Και ξεκινούσε, με το που ξεκινούσε άνοιγε το στόμα του να πει ένα τραγούδι, έλεγε εντάξει εδώ είμαστε και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Από όλο αυτό εσύ το πράγμα τι έχει πάρει. Από όλη αυτή τη μεγαλοσύνη. Ελπίζω. Και εύχομαι όλα. Τι αισθάνεσαι. Αλλά. Τι αισθάνεσαι, τι έχει πάρει. Τώρα μπορούμε να μιλάμε ατέλειωτες ώρες. Θεωρώ ότι καταρχάς νιώθω ότι είμαι πολύ διτυχερός ε, που έχω αυτό τον βαβά. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ καθημερινά. Το ίδιο και τη μάνα μου. Που κάνουμε κουβέντα συνέχεια για τον πατέρα μου αλλά οι αξίες ε, πέρα από τον επαγγελματισμό του κάθε ανθρώπου, οι αξίε είναι ίδιε. Τόσο μεγάλε. Δηλαδή, νιώθω πολλέ φορέ ότι δεν υπάρχει για τη μάνα μου. <laughs> <laughs> και νιώθω άσχημα. Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι μένανε την οικογένειά μα, μα έχουν στηρίξει. Παρότι βέβαια ο πατέρα μου φυσικά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε δεύτερη οικογένεια. Όμω παρόλα αυτά, όλα τα χρόνια, α πούμε, ήμασταν μαζί, Όλα τα χρόνια ήμουνα κάθε μέρα σπίτι του. Όλα τα χρόνια μίλαγε μονίμω με την μητέρα μου στο τηλέφωνο. Μέχρι τα τελευταία που δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει η μητέρα μου. Ε, τι έχω πάρει. Όταν, όταν... Γιατί η ερώτησή σου παραμένει στο μυαλό μου, α ναι. πούμε. ένα τεράστιο σχολείο. Και τι μπορεί από αυτό ένα... να βγάλει, Δηλαδή μέσα σε χώρου που αναγκαστικά εμφανίζεσαι, μέσα σε αρχέ που αναγκαστικά εμφανίζεσαι τι μπορείς να βγάλεις. Τι μπορείς να βγάλεις, τι μπορείς να δώσεις, τι μπορείς, τι έχεις πάρει. Νομίζω ότι κάθε συζήτηση με τον πατέρα μου είναι κέρδος. Νομίζω ότι κάθε φορά που κάναμε κάτι και που πηγαίναμε ήταν ένα μάθημα. Ήταν ε... από την πρώτη στιγμή που με πήρε και μου λήξες κάτι θα βγεις να εκεί, ήταν απογευματινή χωρίς το στόρκ. Χειμώνας. Απογευματινή χωρίς το στόρκ, στο στόρκ μέσα χειμώνας. Ε, το, το μαγαζί νιώθα ότι ήταν ε, 4.000 θέσεις, έτσι το φανταζόμουν, γιατί δεν είχε κολόνα πουθενά και ήταν αμέτρητε καρέκλε με τραπέζια, αμέτρητε. Σου τα πόδια. Και πότε δεν το σκέφτηκα, δεν το είδα έτσι, όχι. Έβγαιναν να τραγουδήσω, έλεγα δύο-τρία τραγούδια του πατέρα μου φυσικά, του απογευματινού χορού, ήθελα να με πάρει να άρχισαμε με ψήνει. Ναι, ωραία, ε, μου, και πα και το στόμα σου για να πει το πε, πώ, μα... Και. και. Δεν τον βλέπεις μπροστά σου. Άκου να δεις. Όταν είσαι σε μια ηλικία βρεφική ας το πούμε και είναι δίπλα σου ένα τεράστιο θηρίο και εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό το θηρίο είναι μπαμπά σου δεν έχεις να φοβηθεί κάτι. Δεν, δεν έχεις να σε, σε, σε τρομάξει κάτι. Ναι. Όταν έχεις ένα στοιχειώδες τάλαντο και τραγουδάς δεν έχει να κάτι. Και παίρνει ο πατέρα από το χέρι σου λέει δεν προσβγαίνει, βγαίνει. Δεν έχει θέματα τέτοια. Yeah. Δεν έχει θέματα σύγκριση. Δεν έχει εκείνο, επειδή είναι πολύ έξυπνο άνθρωπο, ε, δεν θα σκεφτότανε ε, να σου πω, αχ, το παιδί μου να το, να μην αυτό τίποτα, για να με πάρει εμένα από το χέρι και να μου πει, βγαίνει τραγουδά, ήξερε τι έκανε. Σου μιλάω πολύ ειλικρινά μέτραγε πάρα πολύ την, την κάθε κίνηση, μέτραγε με... πάρα πολύ την κάθε κουβέντα. Ξέρει τι θα πει, ξέρει τι θα μιλήσει, ξέρει τι θα συμβουλέψει. Παρόλα όλα όταν σε είχα πρωτοπαρουσιάσει πριν κάνει του δίσκου σου στο... στον Πειραιά, στο ραδιόφωνο που ήμασταν, ή με την κιθάρα σου, το, το θυμάσαι, μου τραγούδαγε Brian Adams που ήταν αγαπημένο Καχαρά. σου κλπ. Δηλαδή, πήγε να ξεφύγει, να φύγει από τη σκάφη. Είχαμε ένα group Yeah. Και φυσικά στη μόδα ήταν uh, Brennan Adams. πέσαμε κλασική ρόκο όπω ήταν, ξέρω εγώ, η Σκόρπιον ήταν, uh, ξέρω άλλα τραγούδια. Yeah. Το αν επίση, uh, uh, Bruce Springsteen, ό,τι είχε βγει, είχε, είχε πάρα πολλέ επιτυχίε. Όχι ότι είχε βγει, αλλά είχε πάρα πολλέ επιτυχίε. Και παίζαμε διάφορα κομμάτια με πολλή επιτυχία. Και ξέρω όταν έχει κρεμάσει μια κιθάρα μπροστά και τραγουδά, uh, είσαι περιζήτητο. Ναι. Yeah. Κάτι κάνει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω <laughs> τι, αλλά αρέσει. <laughs> ε, φυσικά. Πήγε να πηδήξει από τη σκιά. Φυσικά θα σου πω ότι η δυναμική τη ελληνική γλώσσα είναι άλλη. Εγώ μπορεί να καταλάβαινα και να ήξερα και αγγλικά, αλλά δεν είχε την ίδια δύναμη το κομμάτι που έλεγε ο πατέρα μου με, με, τα ξένα. Είχε πολύ μεγαλύτερη δύναμη τα ελληνικά κομμάτια. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο πατέρα μου, άρεσε πάρα πολύ ο Ξυλούρη. Μ' άρεσαν αυτά τα τραγούδια. Και τα έλεγα. Είχα στην κιθαρά. Ε, είχαν ένα νόημα. Είχα μια βαρύτητα που δεν έχουν για μένα οι ξένοι στοιχοί. Πλην εξαίρεσον, που βέβαια εγώ και με το τυνιάσαμε δεν τραγουδούσα να τα, τα ναι, κομμάτια. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν θα έκανα ποτέ τη διαφορά αλλά φυσικά είχαμε ένα γκρουπ έτσι γιατί... Για, για... το χαβαλέ μα, για να περνάμε καλά, και λέγαμε τα ξένα και Ήταν και μια χαρά. Ήταν παιδική αντίδραση προ τον μπαμπά, ή ήτανε μόδα. φυσιολογική. Μα ήτανε μόδα. ήταν εμείς, μόδα. Εμείς ακούγαμε στο, στο ραδιόφωνο και, σ, και στο pick-up, είχαμε ξένου δίσκου mm -hmm. και ελληνικού, όπω και στο σπίτι είχε πολλού. Mm -hmm. Αλλά ο πατέρα μου ήξερε πολύ καλά μου, ότι τραγουδάω, ότι μου αρέσουν και αυτά τα τραγούδια. Ο Σταμάτη. Ο Σταμάτη και τα δικά του, το σου... τα αυτά. Επαγγελματικά λοιπόν, τελειώντα το σχολείο, ξεκίνησα και να δουλεύω. Κατευθείαν. Δηλαδή 17 μισό. Γιατί έλεγα. Έλεγα κομμάτια που ήταν τη εποχή. Ναι. Και θυμάμαι, είχα ξεκινήσει και έλεγα όχι του πατέρα μου κομμάτι. Ναι. Ε, παρότι μετά μπορούσα να πω, α, δεν με αφήνανε γιατί <laughs> το πρόγραμμα <laughs> τότε το έφυγαν για παράδειγμα ο Χάρη Ολυμπερόπουλο και μου λέγει θα πει ξέρω δύο κομμάτια. Το ένα ήταν το Φακμε, το καλοκαιράκι. Και το άλλο ήταν ένα τραγούδι τη Λιζέτα Νικολάου. Το δύο κεριά στην βροχή, α πούμε. Μπαλάντε ήταν. Μπαλάντα το ένα ήταν μπαλάντα, το άλλο κεράκι και αυτό ήταν ένα. Ε, το γνωστό τον Φάτμε. Ε, και αμέτρητα, ατέλειωτα σε γόντα μέχρι το, το βράδυ. Πίσω από την κουρτίνα. Δίπλα, μπλάδο, στη, πίσω. δίπλα στην κουρτίνα, α πούμε, με ένα μικρόφωνο και να, να κάνει εγώ το. Όλοι οι τραγουδιστέ, α πούμε. Ναι. Ε, μα, εντάξει. Μπορούσα να καταλάβαινα τι σημαίνει. Να κάνω πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή, τρίτη φωνή. Θα ήταν πιο εύκολο αν δεν σε λέγανε κόκο, ή πιο δύσκολο. Κοίταξε. Για σένα. Για, ε, ε, δεν ξέρω τι εννοεί λέγοντα πιο εύκολο. Τι εννοεί, πιο εύκολο να μπω στη δουλειά, πιο εύκολο να κάνεις Να κάνει και να το λάθο, να, να κάνει και τη λάθο να... επιλογή, να κάνει και το ένα, να κάνει και το άλλο, ρε παιδί. Κοίτα, ποτέ δεν σου συγχωρείτε μια λάθο επιλογή. Ε, απ' την άλλη μεριά, ε, επειδή ο πατέρα μου έκανε αυτή τη δουλειά, το θεωρούσα το θεωρώ και τότε και τώρα το φυσικό, ήταν, φυσικό επόμενο να γίνω τραγουδιστή. Να άρχισα να τραγουδάω να παίζω κιθαρά. Δηλαδή, το, το, πιο λογικό πράγμα θα ήταν αυτό. Ε, όταν έπαιρνε ένα δίσκο στο pick να βάλει στο σπίτι, ναι. για, πάρτε, τι έβαζε. Δεν έβαζε. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν έπαιρνε να βάλει ένα pick-up. Δηλαδή, δεν επρεπε να βάλει ένα δίσκο στο pick -up. Αλλά. Α, τι Α, για ο ο να ακούσουμε κάτι άλλο θα πρέπει να βάλει ένα δικό του δίσκο και να πει άκουσα αυτό το δίσκο, άκουσα αυτά τα τραγούδια. Τα οποία όμως δεν έχει ακούσει. Okay. Τι ήταν το να τα ακούς μαζί με το σταμάτη μου, τι άλλο σχολείο ήταν, τι παραπάνω έδινε αυτό. Λοιπόν, ήταν αυτό που μου λέγε. Γιατί στο εμένα... Ήταν αυτό λοιπόν που μου και εμένα πάντα ότι, ξέρει κάτι, όταν ακούς ένα τραγουδιστή, αρχίζει και μαθαίνει. Εμένα με πότιζε. Τι ανάσε, Όταν το... δεν ήμουν, όταν δεν ήταν εκεί λοιπόν, και έβαζε να, να, ακούσουμε κάποια κομμάτια, μου λέει θα βάλεις να ακούσει αυτό ή άκου αυτό. Ή τι βλέπει εδώ, τι καταλαβαίνει εδώ. Και έτσι λοιπόν λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Και μου έλεγε κάτι. Mm. Μην ακούσει αυτό, μην ακούσε εκείνο. Ή όταν ακούς κάτι και είσαι στη δουλειά και δεν σε αρέσει για κάποιο λόγο, βγες έξω, μην τα ακούς. Γιατί το μυαλό θα κρατήσει και τα λάθος και τα σωστά. Σε δεν διαφέρουν ενδιαφέρουν να, να κρατήσεις τα σωστά. Αναγκαστικά θα πάρει το αυτοίς και τα λάθος. Mm -hmm. Οπότε κάποια στιγμή θα το πει το λάθο όσο το καταλάβει. Γιατί θα μιμηθεί αυτό που άκουγε. Γιατί θα σου εντυπωθεί, mm -hmm. αν και το μυαλό εντυπώνει πολύ πιο γρήγορα τα λάθη από τα σωστά. Έτσι είναι το μυαλό του ανθρώπου φτιαγμένο, τι να κάνουμε. Mm -hmm. Οπότε ήταν και συμβουλή του αυτή. Και στο σπίτι θα παίζανε αυτά, φυσικά. Ε, άλλοι δίσκοι που υπήρχαν στο σπίτι πέρα από του υπόλοιπου καλλιτέχνε που υπήρχαν. Ε. Ε, Υπήρχε φυσικά οδαμό. Υπήρχε η Edith Piaf, ο Μπεκό. Ε, η, αυτό η, το λέγε, αυτό, λέγε, αυτό Το λέγει λέγε και στα μαγαζιά. Ναι, φυσικά. Ναι, τα όλα αυτά. Ναι, τα, αυτά. αγαπούσα και τα λέγει. Ε, η ερμηνεία του ήταν σημαντική και μια από τι φωνέ επίση που άρεσαν πάρα πολύ στον πατέρα μου ε, ήταν επίση. Γιατί μου κάτι, είναι πολύ καλό τραγουδιστή. Είναι πολύ, Πολύ ωραίο τραγουδιστή. πολύ ωραίο. Ήταν το Πουλόπουλου. Ναι. Παρόλο που δεν κάνανε παρέα. Όχι. Δεν κάνανε παρέα. Είχαν όμω μια εκτίμηση. Ο ένα για τον άλλον απίστευτη. Πολύ μεγάλη. Φαντάζει δηλαδή, αυτό που είπε ο πατέρα μου έτσι είναι κάτι το οποίο δεν θα το για κανένα λόγο. Γιατί δεν είχε να κάνει με κάποιον ξένο άνθρωπο, είχε να κάνει με μένα. Ναι. Βέβαια, Οπότε πολλές... εμεί λέγαμε μόνο πραγματικότητε. Πολλέ βραδιέ με τον Καλογράνη είχαμε σκεφτεί κάποια σχήματα που ήταν φυσικά αδύνατο να γίνουν. Ένα από αυτά ήταν ο Κόκοτα Θα σταμάταγε η λεωφόρο Ποσειδώνο, α πούμε. Ναι. Δεν, θα, δεν θα, υπήρχε, τρόπο να την περάσει, τη διαβίση. Ναι. Κι όμω δεν γίνανε αυτά τα σχήματα για εταιρεακού λόγου. σω για πολλού ε, ε, λόγου, ναι. Συγκυρίε, ναι, προφανώ εταιρείε. Εδώ έρχονται, ναι, εδώ έρχονται αυτέ οι εταιρείε τότε, το, η τότε, τότε εταιρεία. Τώρα δεν υπάρχουν εταιρείε που φτιάχνανε ποιου έχω αυτού του πέντε καλλιτέχνε. Έχω να του βάλω σε ένα μαγαζί να παίρνω και από εκεί. Και δεν γινόταν αυτό που τελικά θέλανε οι καλλιτέχνε, που αποζητούσαν οι καλλιτέχνε να εκφραστούν. Ήταν η εποχή που είχε τα καλάτσια και τα κακάτσια. Και ήταν η εποχή βέβαια που έβγαζε δίσκο στα μάτια και οι έχουν πικάπ. Ναι, ναι, Πιέλλον ναι. Και ένα που είχε είναι... πει και δεν έπανε το δίσκο. Η στατιστική περισία δουλεύει έτσι. Πώ πούλησε ο κόκοντα, άρα τόσοι Έλληνε έχουν πικαπ. Είναι απίστευτο να είναι ουρέ έξω από τα δισκάδικα, ναι, ξέρει, ναι. δύο-τρία, δυο τετράγωνα έτσι, να περιμένουν με τη σειρά, για να πάει να ο κόκκοντα. Να πάρει το δίσκο, βέβαια. Να πάρει το, πάρε το δίσκο. Ποιο δίσκο του αρέσει πιο πολύ? Ε, του μ' αρέσει πιο πολύ. Τους βλέπεις τώρα τα να εξώπινα. Να ναι, σε όχι ξέρεις τι περνάει στο μυαλό μου. Ε, υπάρχει ένα τραγούδι, το γέ μου, που είναι πολύ λυπητερό κομμάτι. Λοιπόν, το γέ το θυμάμαι από μωρό που σου λέω ότι μας πηγαίνει η μαμά μας. Ε, αυτό λοιπόν ήταν ένα στενάχωρο, πολύ στενάχρο κομμάτι. Καλδάρας Παπαδόπουλος. Καλδάρας, φυσικά, Ελευθερής Παπαδόπουλος. Ε, ε, εννοείται ότι δεν συνδέεται <laughs> ούτε, ούτε, με την δική <laughs> μα οικογένεια, ούτε, <laughs> του, ούτε, <laughs> με <laughs> του, ούτε, με του Καλδάρα, ούτε με του, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ε, φυσικά ήταν ένα από τα εκπληκτικά που έχει γράψει ο Λευτέρη, ο οποίο είναι τόσο ποιητή, τόσο ποιητής, δηλαδή ένα τυχουργό τεράστιο. Ένα τυχουργό ποιητή. Ένα τυχουργό ποιητή, ένα ποιητή τυχουργό, α πούμε. Ε, 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 όμω, έχει να κάνει με αυτό που φαντάστηκε, α πούμε, που με όλα αυτά που έχει φανταστεί και Λάξει, γράφει Και ο τίτλο ήταν Γέμου, Γέμου, σαν το μυθιστόρημα, α πούμε, το γνωστό. Ήταν ένα... Δεν αναφέρεται όμω σε κανένα, εννοείται σε κανένα από, από τα παιδιά mm -hmm. ή από εμά. Αλλά αναφέρεται σε, σε κάθε γιο, του κάθε πατέρα, που έχει ξεστρατήσει και έχει πέσει στα ναρκωτικά. Έτσι λοιπόν του ήρθε αυτή η ιδέα, αυτή η σύλληψη και. Και για κάποιο λόγο πάντα το θυμάμαι τον πατέρα μου στα μαγαζιά, γιατί το έλεγε Χρειάς πάντα. Δεν να αυτά. αναφέρει πουθενά τη λέξη ναρκωτικά όμω. Όχι βέβαια. Όχι. Mm. Εδώ είναι η μεγάλη μαγιά. Γιατί είναι τόσο σκληρή αυτή η λέξη. Και γιατί φυσικά. Και δεν ξέρω αν ο Λευτέρη ήταν θα τόσο τόσο στο στόμα του ο Σταμάτη αυτή τη λέξη. Ήθελε περιφραστικά να τα πει τα πράγματα, να περάσει το μήνυμα. Αλλά έχει και μια τεράστια αλήθεια που σήμερα τη βλέπουμε δυστυχώ μπροστά μα με του πολέμου που έχουμε στη γειτονιά μα. Το Ιαρχόντι είναι του πολέμου. Ναι, φυσικά. Έτσι. Και Όπου μεταφορικά, ε, χρησιμοποιώντα αυτή την έκφραση, αλλά και κυριολεκτικά πια, γιατί συνέβαινε και θα συνέβη και θα συμβαίνει με τι πάντοτε αυτό το πράγμα. Και, λέγοντα για δίσκους Φρυκέντε και ποιο είναι ο αγαπημένο, α πούμε, και πολλέ φορέ και σε με κάτι, το μυαλό μου πηγαίνει κάπου αλλά θέλω να στο πω γιατί θα το ξεχάσω μετά. Mm -hmm. Και οπότε πολλέ φορέ μπορεί να, να σου πω ότι, αυτό ο δίσκος, για παράδειγμα, που είναι με τι πολλέ φωτογραφίε, ο πατέρα μου. Ο πρώτο, ο, ο, πρώτος, Ένα από, τους του με τις πούμε, τη Κολούμπια. Γιατί ο πρώτο πρώτος είναι με το Σταύρο, που είναι το Εκκλησάκι. Ναι, που τον τραβάει. Ναι, που. ναι. Ε, με τα κάγκελα και πάντα η απορία, μου, η απορία μου ήταν, ας πούμε, πατέρα, ας πούμε, γιατί έχει, έχει τα κάγκελα εκεί και γιατί σε εσύ εκεί. Δηλαδή δεν το ήθελα αυτό, δεν μ' άρεσε, ας το πούμε. Και όμως, είχε το συμβολισμού αν θυμάσαι φυσικά, την εποχή. Φυσικά, ήταν. φυσικά, φυσικά, ήταν συμβολικό, φυσικά και ήταν συμβολικό. Ε, έχει και έχει μέσα. Και ίσως, ίσως να είναι αυτός ο δίσκος. Είμαστε μας μέλη, ας είχαν μια λόγια πίκρας και ναι, μόνος. Δεν ναι. έχουμε, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσα να πεις πράγματα. Και το κατεστημένο, δηλαδή, πρέπει να, να, να τα περάσεις. Κι όμω τα πέρασε. Φυσικά. Ναι, Κι όμω τα πέρασε. Γιατί ήταν και η τάση και του Σταύρου αυτή. Άρα λοιπόν, που... είσαι ανάμεσα στον πρώτο, τον το, το, απατηλό, το βρέχει... βρέχει ο Θεός μέσα και έχει κομματάρε το, το... το. Ε, το... κοίταξε. Όπου και να. Είσαι την τελευταία νύχτα, ανάμεσα σε αυτά. Δεν ξέρω. Μου είχε εντυπωθεί πάρα πολύ στο μυαλό. Το μια χαμένη θυσία που είχε κάνει, θυμάσαι. Με, με το Ρόησα, Με το Χατζινάσιο. <laughs> που είναι αλλά... μεγάλο και το καταλάβαινε αλλά... Αλλά χώρια το. από το εξώφυλλο με τα αυτοκίνητα κτλ. Εκείνη... Για, να... για αυτό το δίσκο που ότι μια χαμένη θυσία, εγώ έκανα κοπάνω από το σχολείο για να πάω να το πάρω από το δισκάδικο το Για να προλάβω, ναι, και δεν προλάβω, όλη τη μέρα δεν έφαγα εκεί. Έτσι. Επίση, α πούμε, με αυτό το μολύβι, ο δίσκο. Ναι. Ο δίσκος. ναι. Ε, κόκκινος, ο κόκκινο, ο πράσινο ήδη πράσινος Ήταν πράσινο ο δίσκο, με ένα πράσινο μολύβι απ' έξω που. Ναι. Ο που, Ζαφυρίου μέσα είχε, είχε υπέροχα κομμάτια μέσα στο Δεν ξέρω τι να πρωτοδιάλεξω, αλλά ξέρεις όλα αυτά πριν τα ανέβει ο σταμάτη. Σαν, σαν πνεύμα, σαν προσωπικότητα. Να σε ρωτήσω, αν περνά στο μοναστηράκι και δει ένα δίσκο του σταμάτη, τον αγοράζει, τον παίρνει. Ναι, τον παίρνει. Πάω ε? κατευθείαν και λέω. Αυτό. Πολύ, ωραίο, πολύ ωραίο το βιβλιάκι που το έχει. <laughs> αν θα σου χαλάσω τη βιτρίνα, θέλω να το αγοράσω. ναι. ναι, ναι. Και έχει συμβεί φυσικά και πολλέ φορέ. Εμένα είναι το νούμερο 4. Πάρω. Αγαπημένο μου δίσκο. Το νούμερο 4. Σπάνιο. Σπάνιο. Ναι επέροχες έτσι, στιγμές του Σπανού μέσα του και του Ξαρχάκου το, το αφού μιλά, Σπανός μέσα το σε ευχαριστώ και αυτά ε, θέλω να σου πω κάτι εκείνη την εποχή επειδή ήταν, είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα και εκείνη την εποχή εμείς ψιλογαμπρίζαμε έτσι θέλω να σου πω ότι επειδή ήταν η ερωτελεστία να πάρεις το δίσκο να το βάλεις στο pick-up και ερχόταν οι φίλοι όλοι μαζεύοντας στο σαλόνι και με το που έκανε το κρουτς, κρουτς κρουτς που έβαζε στην, την, πάνω την, τη βελόνα πάνω βελώνα, στο, βελόνα, στο κρουτς, κρουτς που έκανε στην αρχή, έκανε πολλά κρουτς κρουτς μέχρι να μπει μέσα, το θυμάσαι. Αυτό το κρουτς κρουτς ήταν, να, 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 περίμενε, περίμενε έρχεται, περίμενε, δηλαδή ήταν ψυχολογική προετοιμασία. Κανεί δεν μιλούσε. Ο, ο δίσκο γύρναγε από χέρι σε χέρι να, να, διαβαστούν από πίσω τι λένε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Συντελεστέ. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν στο σπίτι για να ακούσουν, ήταν οι παρέε που αυτοί, έμαθαν αλλιώτικα να αγαπούν και να είναι πιο ευγενικοί άνθρωποι στις σχέσεις τους, είτε σε ερωτική σχέση, είτε σε κοινωνική σχέση με τους υπόλοιπους, διότι αυτός ο άνθρωπος μας έβαλε στο στόμα λέξεις οι οποίες ήταν γεμάτες ποίηση και γεμάτες ευγένεια. Οι λέξεις, η διάθεση, ναι. ε, το ήθος, ναι, ναι, ναι. Ναι, κάτι που δεν είπαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου για το ήθος αυτής της ευγενικής. Κοίτα, Όταν, μια από τις ε, του πατέρα μου πάντα ήταν, ε, άκουνα τη μου λέει, σε και ταπεινά. Σε και ταπεινά. Αυτό το είχε, το και σαν γνώμονα. Δηλαδή μπορεί να ήταν τεράστιος και θα πήγαινε στο πιο ταπεινό καφενέ να πιει καφέ. Ναι, 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 ναι. Στο πιο ταπεινό ε, ταβερνάκι για να φάει κάτι ή θα πήγαινε στο πιο σπουδαίο, στο πιο μεγάλο, που μπορεί να ήταν, ας πούμε, μπορεί να ήταν στο Χίλτον, ας πούμε, έτσι. Με τον αέρα του Σταρ και με την απλότητα του Σταμάτη. Ναι, Θε... <laughs> θέλω να σου πω. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Οι άλλοι βλέπαν ένα Σταρ και εκείνο ήταν πάντα ο Σταμάτης. Ναι, παρόλο που κοβόντουσαν τα πόδια σε όσους ερχόντουσαν μέσα να μας σερβίρουν, ε, είτε στα μαγαζιά, είτε στο στούντιο, στο Πολυσάν που μπαίνει από δίπλα το παιδί, στο σχέρα που μπαίνει από δίπλα ο Κυριόργο, α πούμε, με το πάνε για την πόρτα και βλέπει ποιο είναι, κόμπιαζε. δεν yeah. είναι ναι, ναι, yeah. και... και... χαιρότανε χαιρόταν πάντα να λε, α πούμε, καλό στο σταματάκι. Yeah. Δηλαδή θέλω να σου πω. Yeah. Το, σταμα... το σταματάκι πάει να πει ότι τον αισθάνεσαι δικό σου άνθρωπο. Yeah. άνθρωπο. Οπότε ξέρει, σου στα κύριο κοκοτά. Δηλαδή, άμα του λύγει ατευθείαν καλό στο σταμάτη, καλό στο σταματάκι, όπου σου λέει, εδώ είμαι Τα απλά παιδιά του λαού, έτσι, στην κυριολεξία. Στην αισθητη κυριολεξία. Μα φυσικά. Στην κυριολεξία. Μα φυσικά στην κυριολεξία. Όταν ο Μακράκη μα έλεγε, άντε ξεκινάμε, έρχονταν την πρώτη μέρα, ξέρω εγώ, έχουμε αυτά να κάνουμε, αυτή η μουσική, αυτά θα παίξουν, αυτά εδώ, και έφευγε και λέει: καλά τώρα, εσεί θα τελειώσετε τέσσερι μήνε. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι η διαδικασία του στούντιου ήταν τέσσερι μήνε. Ήταν τρει μήνε. Δεν ήταν έτσι απλό, δεν είναι όπω τώρα έρχονται οι ορχε γράφονται και ο καθένα από το σπίτι του γράφει ένα κανάλι και πα μόνο στο στούντιο να βάλει μια φωνή και δεν έχει συναντήσει ποτέ το μουσικό που έχει παίξει μέσα να ανταλλάξει μια άποψη, μια γνώμη. Διότι άλλαζαν οι εισαγωγέ και οι απαντήσει, άλλαζαν εκεί επί τόπου. Και άντε πάλι είναι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Που έκανε ο Ζαφυρίου μια απάντηση και λέμε: Όπα, όπα αυτή είναι η καλύτερη. Και ο συνθέτη έλεγε: Αυτό είναι καλύτερο που παίξει από, ναι. αυτό που έχω φανταστεί εγώ. Ναι. Μεγάλη μαγιά. Ναι, βέβαια. <συγνώ> ναι, φυσικά. <συγνώ> ναι, φυσικά και η παραγωγή αυτή, όπω λε, καρατούσε μήνε και τι ωραία που ζυμωνόταν όλο το πράγμα εκεί. Με ένα κοινό σκοπό, ένα κοινό νου. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι πολλοί sound, αλφα, πολυσάοντα, δίπλα, 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 ανοίγαν τι πόρτε και άκουγε ένα τη γράφει ο άλλο. Δεν υπήρχε ότι κρυβ, κρυψίνια, ναι. μην ακούσει, μην κάνει, μην περιμένουν να φύγει για να παίξουν, να τραγουδήσουν κλπ. Μπαίνανε από δίπλα άλλα ιερά τέλατα και ακούγανε το σταμάτη να τραγουδάει, ο σταμάτη πήγαινε να δει τη γράφουν οι άλλοι κλπ. Δηλαδή, υπήρχε μια συγκοινωνούντα δοχεία και τέτοια χημία σε όλη αυτή την δισκογραφία, που τελικά χάθηκε αυτό το πράγμα, έτσι. Και ήταν από το πρόλαβε που χανόταν ο σταμάτη, πρόλαβε που αυτή η εποχή έκλεινε, έκλεινε τον κύκλο και συναχωριόταν γι' αυτό. Ότι τελευταία φορά με τον Μιχάλη Τερζή το κάναμε ναι. αυτό και μετά από εκεί η δισκογραφία άλλαξε όλη. Άλλαξε. Που και, δεν μπορούσα την καταλάβει. Και καθημερινά άλλαζε και έφτασε σε κάποιο σημείο που άλλαξε τόσο πολύ το πρόσωπο. Όμω παρόλα αυτά ο πατέρα μου επειδή είχε και ήθελε να Ασχοληθεί να ξανα. δηλαδή, όταν έχει φτιάξει μια τόσο μεγάλη καριέρα και είναι τόσο ευχαριστημένο, ήθελε πάλι να ξαναζυμωθεί στο στούντιο, με αλλά... του μ... με τα μικρόφωνα. Ναι, ναι, πάντα, πάντα, και... πάντα. Και θα ήταν και εκεί. Και ερχόταν όταν γράφαμε άλλου τραγουδιστέ. Δεν και... ήταν. Και θα ήταν εκεί πάλι για να πει ένα καινούριο τραγουδάκι που του άρεσε πάρα πολύ, σε στίχου ή μουσική, α πούμε. Και έλεγε: Οκ, okay, μ' αρέσει το τραγούδι σου, για παράδειγμα, ε, θα το πω και μπαίνει στο στούντιο, στο στούντιο και κάνει αυτό που αγαπούσε. Ναι, αλλά ε, όχι με τη μαγεία τη παλιά δυσικογραφία. Κοίταξε, μπορεί να μην υπήρχε αυτή η μαγεία, αλλά επειδή εκείνο είχε μάθει και του άρεσε να πάει στο στούντιο, να γραμμοφωνήσει ένα καινούριο τραγουδί, δεν μπορούσε να πάρει να Είναι, Είναι και, και η σταμάταρε. Σταμάταρε, σταμάταρε, δεν ε. λέγεται έτσι. Η φωνοληψία. Δεν λέγεται πια έτσι, η φωνοληψία, ναι. Ναι, ναι, το άρεσε. Εξού σου λέει, εγώ θα μπω στη διαδικασία, θα. Τώρα που για λέξει, χρησιμοποιούσε κάτι λέξη καθαρεύουσα. Μα τι είπαν στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Δηλαδή είχε απέναντι σου ένα λαϊκό τραγουδιστή, σε ένα παιδί του λαού, έναν άνθρωπο του λαού που κάνει λαϊκέ επιτυχίε και χρησιμοποιούσε κάτι λέξη. Τι εστί, με ρωτούσε αυτό, α πούμε. Ξέρω, αντί δηλαδή, να μου πει τι είναι αυτό, έλεγε τι εστί το τάδε. Δηλαδή χρησιμοποιούσε κάτι εκφράσει καθαρεύουσα. Mm. <laughs> του άρεσε πάρα πολύ. Και δεν θα ξεχάσω ότι στο καμαρίνι του ε, από πίσω, ενώ όλοι βάζουν τι βάζουν φωτογραφίε ή τη μάπα του ε, αυτό. Αυτό είχε το ρίτσο. Είχε μια τεράστια φωτογραφία με το ρίτσο. Και ήταν ο ρίτσο, ο κατράκι και αυτή η φωτογραφία είχε εκεί. Και θα σου πω ότι το μεγάλο του παράπονο, αυτό που ήθελε να, να κάνει πριν φύγει, ήταν να ξαναπεί το άξιο εστί. Μου λέει, αυτό έπρεπε να το είχα πει εγώ. Αυτό ήθελα να το πω εγώ. Ναι, ναι. Και ήθελε κάποια στιγμή να το πει. Δεν γινότανε βέβαια να... δεν γινόταν, βέβαια γιατί είχαμε πάει σε μια εταιρεία τότε ενό φίλου του Αρσένη, α πούμε. Αλλά ήταν οι οικονομικά οι εποχέ δύσκολε να μπει με full band, full band μέσα. Θα, να, 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 να πει το όχι, κομμάτι. Όπου τελικά βέβαια το, το είπε το αξιοναστή και, και γράφτηκε και το, και το έχουμε. Το live. Ε, στο διακάπια, mm -hmm. δηλαδή στο στούντιο ε, ε, γραμμένο, ε, Νομίζω ότι ό,τι και να τραγουδούσε ή αυτά που επέλεξε να πει από τα τραγουδία που αγάπαγε, ε, σαν επανεκτελέσεις σαν δεύτερη ή τρίτη, ήταν κομμάτι που αγαπούσε ή το αξιονεστή, που ήταν το αγαπημένο του και το ήθελε, γιατί αγαπούσε παράπονο, την πίεση. Παράπονο, παράπονο, παράπονο και, αυτό με το ρίτσο και το αξιονεστή. Πάντως το κατάφερε, το έκανε φυσικά mm. και το έκανε και με μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Παρότι δεν είναι οι εποχέ τώρα πια που θα διαφημιστεί ή θα έρθει. Σε, σε πωλήσει Αυτός Λε το Δημήτρη, έκανε, αν... γιατί έτσι αγαπούσε Δημήτρη αν γραφτεί σήμερα ένα άλλο αξιονιστή Θα κάνει κάτι σήμερα Κοίτα Είσαι λίγο πιο παλιός από μένα ναι. ε... Αρκετά ε, Γιατί, πιτσερί, γιατί, γιατί σου κάνω πάσα την, την μπάλα, μπάλα. Σου, 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 σου κάνω πάσα την μπάλα Για να δώσεις εσύ την απάντηση ναι, καταρχήν θα μου πει άντε να βρει να βρεθεί ένα Θοδωράκη, ένα Ελίτη, ένα Ζήτσο, άντε να, 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 βρεθούν αυτοί τα ιερά τέρατα, συνεργαστούν. Άντε και πε ότι βρεθήκαν, άντε και πε ότι συνεργαστήκαν. Τι θα τα κάνουν τα κομμάτια, και πού να τα παίξουν και πού να τα πούνε. Λοιπόν, εμεί έχουμε περάσει, όλη η ανθρωπότητα έχει περάσει σε, σε άλλο κανάλι πια. Ε, βέβαια, όλοι ασχολούμαστε ηλεκτρονικά πλέον. Δεν υπάρχει το βιβλίο σε μορφή ε, Υπάρχει υπάρχε ναι. σε μορφή τύπου δυσδιάστατη, δι, δι, α πούμε. Δηλαδή, που το βλέπεις μάλλον σε, σε μία διάσταση και το διαβάζει ηλεκτρονικά. Mm -hmm. Σε δύο διαστάσει, το, 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 έχουμε αφήσει πίσω μα πάρα πολλά πράγματα. Που σημαίνει ότι διαβάζω, που σημαίνει ότι ένα βιβλίο πραγματικό, που σημαίνει ότι διαβάζω πίσω, που σημαίνει ότι μ, έχω άλλες ανησυχίες Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ζήσανε πράγματα και τα βιώματά του τα κάνανε ε, ποιήση ή μουσική, ε, ή και τα δύο, δεν βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις για να γράψουμε με, 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 το, με το ίδιο πάθος ή με, με αυτά που ζούμε να γράψουμε τα, τα αντίστοιχα πράγματα. Ο καθένας με την έκβαση τη, πάνω στο, στο χαρτί σαν, σαν πίση, πάνω στο χαρτί σαν μελωδία. Mm -hmm. Πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δεν γίνεται, αλλά όταν έρθουν πολύ δύσκολες καταστάσεις... Υπάρχουν αυτοί οι ανθρωποί, ήδη γεν, γεννημένοι, του απασχολεί και τα φτιάχνουν. Εδώ τα έχω περάσει τον παθμό στον α, Τάραχο, ασμύ, α πούμε, και α, δεν α, έχω δει ένα έργο να με συγκλονίσει. Α, αυτό είναι το θέμα μου. Δεν, αυτό... δεν, κοιτάμε, δεν κοιτάμε την ευκολία μα. Όχι όλοι. Οι περισσότεροι από εμά δεν κοιτάμε την ευκολία μα. Δεν κοιτάμε το πόσο πιο εύκολα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Ναι δεν έχουμε ανησυχίε παράλληλα λοιπόν... με αυτέ που συζητάμε, αλλά και ω το, το προ προστορό... Θε να συνεχίσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Αν το έχει καταλάβει, έχουμε... <laughs> έχουμε γεμίσει και τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. <laughs> δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να, για, να, για να το πλήσω ε, βάζοντα ανώ οτελία, όποτε πούμε ότι θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή, ξέρει ναι. ότι με πολύ χαρά, γιατί εδώ συζητώντα και μιλώντα, βγαίνουν, βγαίνουν πράγματα σκέψεις Καταρχά, σε... με ένα μεγάλη μου χαρά. Ναι. Αν δεν το έχει σκεφτεί, στο προτείνω εγώ τώρα, στην επόμενη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συναντώσατε. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μου έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε πράγματα που αγαπάω και περιμένω την πόρτα που θα ξανασυναντηθούμε εδώ. Ευχαριστώ να είσαι πάντα υγιή, γερό, τα μυαλά μέσα στο κεφάλι και εκεί γύρω που πα και ψωνίζει τι ιδέε με αυτού που συζητά. Δηλαδή, ενώ ξέρει ποιου εννοώ, και που πα να του ρωτά πάντα, να του έχει μπροστά σου, να έχει φωτογραφίε, στι εικόνε του. Γιατί μόνο έτσι δεν θα χάσει το δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, να είστε καλά. καλό για όλου μα. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, τελειώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Αν και δεν προλάβαμε καν να την αρχίσουμε έτσι, έχω στο τέλο αυτή την αίσθηση. Έχω, αλλά θα ξανακάνουμε κάτι ευκαιρία δοθήσεις. Να είστε καλά και μέχρι να τα ξαναπούμε, να ακούτε περισσότερο σταματικό ποτέ.